Καλησπέρα. Εδώ είμαστε, πάω 24 στον Λίμπερο. Θα πάμε και σήμερα με το γνωστό team, με Νίκο Μοσχοβίτη, που είναι εδώ και θα μπει στην παρέα μας σε λίγο. Σταύρος Κόλλας φυσικά θα βγει στην πορεία σε κάποια φάση από το στούντιο 1, το γνωστό του Λίμπερο, για να συζητήσουμε μαζί του όλα τα ποδοσφαιρικά. Έχουμε και σήμερα διάφορα να πούμε. Υπάρχουν από χθες εξελίξεις σε πολλά μέτωπα στο ΠΑΟΚ, στο θέμα Κουλούρη, στο θέμα Καντουρί. Περιμένουμε το Σίλβα, όπου έχουμε πει από χθες ότι τον αναμένουμε στα Θεσσαλονίκη αύριο. Οπότε γενικότερα υπάρχουν διάφορες εξελίξεις τις τελευταίες ώρες γύρω από τον ΠΑΟΚ. Βέβαια, έχει το ενδιαφέρον του και ο Κουλούρης και ο Καντουρί, αλλά το ζητούμενο για τον ΠΑΟΚ πλέον είναι σιγά σιγά να καλύψει διάφορες θέσεις, γιατί από εβδομάδα η ομάδα επιστρέφει και μετά από την μεθόμενη εβδομάδα φεύγει κιόλας για την Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Οπότε σιγά σιγά η αλήθεια είναι πως πρέπει να γεμίζουν τα κενά που υπάρχουν, γιατί προφανώς δεν θα αρέσει καθόλου στον Ρωσβάν Λουτσέσκου να φύγει στην Ολλανδία και να έχει, ειδικά στη μεσαία γραμμή, δύο διαθέσιμους παίκτες. Δηλαδή το Μίσιτς και, αν όλα πάνε καλά, τον Ισμαήλ Σίλβα που τον περιμένουμε. Είναι αρκετά τα θέματα γύρω από τον ΠΑΟΚ. Τα θέματα του Κουλούρη και του Καντουρί, η αλήθεια είναι πως είναι πολύ κοντά στο οριστικό τέλος. Από τη μία, για τον Μαροκινό, οι δύο πλευρές, ο ΠΑΟΚ και η Σταντάρ, είναι πολύ κοντά στην οριστική συμφωνία και ουσιαστικά αυτό που απομένει είναι υπογραφή, αλλά δεν υπάρχει ακόμη. Γιατί χθες σε κάποια φάση δημιουργήθηκε έτσι μια εντύπωση ότι έχει κλείσει οριστικά. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι επίσημο, απλά ξέρουμε ότι είναι πολύ κοντά στο να κλείσει τον deal με ένα σημαντικό ποσό για τον ΠΑΟΚ που φτάνει το 1 εκατομμύριο. Και διάφορες πληροφορίες από την Ιταλία κυρίως μιλούν για τριετές συμβόλαιο του Καντουρί στο Σταντάρ, με περίπου 1 εκατομμύριο το χρόνο απολαβές. Από την άλλη, από χθες έχει βγει το θέμα του Κουλούρη και της Τουλούζ. Μάλλον εδώ και μέρες υπάρχει αυτό το θέμα, απλά χθες ουσιαστικά μάθαμε ότι είναι πάρα πολύ κοντά και αυτό για να κλείσει, και εκεί ο ΠΑΟΚ βάζει ένα σημαντικό ποσό στα ταμεία του. Βέβαια, στην περίπτωση του Κουλούρη, ακούω και διαβάζω κυρίως χθες και στο ΠΑΟΚ 24 διάφορα σχόλια που είχαμε από κόσμο που εκτιμά ότι θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να βάλει στα ταμεία του ένα πολύ μεγαλύτερο ποσό για τον Κουλούρη. Και εγώ θεωρώ ότι θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να πάρει πολλά περισσότερα χρήματα για τον Κουλούρη και ότι ίσως έγινε και λίγο γρήγορα αυτό το deal. Πάντως είναι γεγονός ότι είναι πολύ κοντά στο οριστικό. Ο Κουλούρης είναι πολύ κοντά στο να μετακομίσει στη Γαλλία. Σίγουρα γι' αυτό είναι κάτι πολύ θετικό. Και ο ΠΑΟ κλείνει και αυτή την υπόθεση κάπως έτσι. Και περιμένουμε σιγά σιγά να δούμε και τι προσθήκες θα υπάρχουν, γιατί εκεί πρέπει να δοθεί το βάρος και θα δοθεί το επόμενο διάστημα. Από την άλλη, περιμένουμε αύριο τον Ισμαήλ Σίλβα στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος έχει συμφωνήσει όλα με τον ΠΑΟ. Απομένει μόνο το να έρθει, να κλείσει το τυπικό και να αποτελέσει τη δεύτερη μεταγραφή μετά τον Ροντρίγκο. Να είναι ουσιαστικά και αυτός έτοιμος από την επόμενη εβδομάδα να μπει κανονικά στο πρόγραμμα της ομάδας, που θυμίζουμε ο Λουτσέσκου και οι παίκτες του επιστρέφουν από Δευτέρα, σιγά σιγά ιατρικά και εργομετρικά. Από Τετάρτη, Πέμπτη ξεκινάνε οι προπονήσεις και την μεθεπόμενη Δευτέρα, 1 του μήνα, η ομάδα φεύγει στην Ολλανδία για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Οπότε γρήγορα γρήγορα ξεκινούν τα φιλικά εκεί. Και ο Λουτσέσκου θα ξεκινήσει από νωρίς να δοκιμάζει διάφορα πράγματα που θέλει. Υπάρχει χρόνος σίγουρα, γιατί εντάξει, είναι αρκετοί αυτοί που βγάζουν έτσι μια ανησυχία για την καθυστέρηση που υπάρχει πλέον στις μεταγραφές. Υπάρχει χρόνος, αλλά επειδή μιλάμε για άξονα κυρίως, δηλαδή για μεσαία γραμμή, είναι λίγο δύσκολα τα δεδομένα. Είναι δύσκολη η πραγματικότητα που έχει δημιουργηθεί με τον Μαωρίζο και τον Βέλμπλουμ, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Θα μιλούσαμε τελείως διαφορετικά αν ένας από τους δύο ήταν κανονικά διαθέσιμος. Σίγουρα θα ήταν άλλη κουβέντα. Αλλά ο ΠΑΟΚ πρέπει να ζήσει με αυτό, πρέπει να πάρθει απόφαση. Η λογική λέει ότι αν κλείσει και ο Ισμαήλ Σίλβα, μετά ο ΠΑΟΚ θα πάρει ακόμα έναν στα χαφ. Θυμίζουμε ότι του Ολιβέρου ουσιαστικά έχει κλείσει το θέμα, δεν υπάρχει λόγος πλέον νομίζω να το αναφέρουμε καν. Μένει στην Πόρτο. Βέβαια, εντάξει, υπάρχει πορεία μέσα στο καλοκαίρι, έχουμε ακόμα δρόμο. Αλλά προς το παρόν ξέρουμε ότι μένει στην Πόρτο κανονικότατα, οπότε κλείνει κάπως αυτό το κεφάλαιο και ο ΠΑΟΚ θα πάει για ακόμα ένα χαφ. Μεγαλύτερης ίσως ηλικίας, δηλαδή με μεγαλύτερη εμπειρία, γύρω στα 29 με 30.
με παραστάσεις από κορυφαίο επίπεδο και διαφορετικά στοιχεία από αυτά που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην ομάδα. Την ίδια ώρα στην Σερβία επιμένουν ότι κλείνει ο Κάνιας στον Ερυθρό Αστέρα. Έχει πάρα πολλά δημοσιεύματα τις τελευταίες ημέρες και χθες συνεχίστηκαν. Οι Σέρβοι εμφανίζονται πολύ σίγουροι ότι ο Κάνιας θα κλείσει και μάλιστα μιλούν για οριστικοποίηση της συμφωνίας αυτές τις ημέρες, δηλαδή σήμερα αύριο. Φαίνεται ότι ο Ισπανός έχει πιστεί, φαίνεται ότι ο Μιλόγεβιτς τον θέλει πολύ. Υπάρχει μια σιγουριά. Ο ΠΑΟΚ από την άλλη τον είχε τόσο καιρό τον Κάνιας, τον περίμενε. Νομίζω ότι άμα είχε πάρθει οριστική απόφαση να του πούν να έρθει, θα ερχόταν ο Ισπανός στον ΠΑΟΚ. Το είχε πει και πολλές φορές, αλλά ο ΠΑΟΚ δεν κινητοποιήθηκε ποτέ τόσο πολύ. Οπότε ουσιαστικά ο Κάνιας έμεινε στο περιθώριο, στο περίμενε. Εμφανίστηκε ο Ερυθρός Αστέρας όπως όλα δείχνουν. Και φαίνεται πως κλείνει προς τα εκεί. Το παρακολουθούμε βέβαια και αυτό, αλλά νομίζω πραγματικά ότι αν ο ΠΑΟΚ είχε τη διάθεση να το κλείσει, το είχε κλείσει το θέμα και δεν θα μιλούσαμε τώρα για ενδιαφέρον του Ερυθρού Αστέρα. Θέλει ο ΠΑΟΚ έναν παίκτη με διαφορετικά στοιχεία. Ήξερε τι μπορεί να το προσφέρει ο Ισπανός. Δεν πιστεύω ότι ο Κάνιας θα μπορούσε να μείνει στην Τούμπα έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο. Νομίζω φάνηκε και πέρσι αυτό. Και με βάση τους φετινούς στόχους του ΠΑΟΚ, δύσκολα θα είχε πρωταγωνιστικό ρόλο. Τον ήθελε ο ΠΑΟΚ για πιο χαμηλή επιλογή. Τον άφησε στο περιθώριο και βλέπουμε τώρα ότι μάλλον καταλήγει στη Σερβία κι αυτός. Οπότε εκεί νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το τι θα συμβεί το επόμενο διάστημα. Και φυσικά πλέον, αν φύγει και ο Καντουρί, ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να αναζητήσει και για ένα παίκτη για τα πλάγια. Ένα παίκτη που θα δώσει νούμερα, γιατί ο Καντουρί κατά ψέματα όσο μεγάλη ποιότητα να είχε, γιατί το είχαμε δει στην Ιταλία σε μεγάλο βαθμό, όσο ικανός και αν ήταν, ποτέ δεν κατάφερε να κουμπώσει στον ΠΑΟΚ, να προσαρμοστεί, να αποδώσει αυτά που περίμεναν όλοι. Όπως θέλει μπορεί να το πει ο καθένας, πάντως είναι γεγονός ότι δεν μπόρεσε ποτέ να δώσει αυτά που περιμέναμε, δεν είχε ουσία. Πέρα από κάποιες καλές εμφανίσεις και από κάποια καλά παιχνίδια, δεν είχε διάρκεια, αρκετοί τραυματισμοί, ήταν και άτυχος ο Μαρογκινός, αλλά δεν μπόρεσε ποτέ να κάνει κάποιον να πιστέψει ότι αποτελεί σταθερά στα άκρα για τον ΠΑΟΚ. Οπότε αφού αποχωρεί, θα πρέπει λίγο να γεμίσει εκεί το κενό. Βέβαια έχει μείνει, είναι εδώ ο Λάμπρου, αλλά νομίζω ότι και εκεί ο ΠΑΟΚ θέλει έναν ακόμα παίκτη πιο έμπειρο, με πιο καλά νούμερα σε σχέση με τον Καντουρί και μια πιο σίγουρη και ποιοτική επιλογή. Και εκεί πλέον υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και φυσικά να δούμε τι θα γίνει και στην κορυφή, γιατί υπάρχει ο Ακπόμ τώρα, ο Κουλούρης είπαμε είναι πολύ κοντά στην Τουλούζ να αριστικοποιηθεί το deal και για μένα ο Σβιτέσκης δύσκολα μπορεί να προσφέρει πολλά παίζοντας στην κορυφή, είναι περισσότερο ένας περιφερειακός φορ, μπορεί να παίξει πίσω, μπορεί γενικότερα να πλαισιώσει κάποιον, αλλά όχι να είναι αυτός μόνος του στην κορυφή, δεν έχει δείξει πολλά παίζοντας έτσι, τουλάχιστον πέρσι όποτε κλήθηκε για λίγο. Οπότε δύσκολα ο ΠΑΟΚ θα μείνει έτσι. Θα τα πούμε στην πορεία και με τον Σταύρο να τα πιάσουμε λίγο ένα-ένα και τα θέματα του Καντουρί και του Κουλούρη και όλα τα υπόλοιπα που φέρουν τον ΠΑΟΚ. Περιμένουμε και τον Ιβάν Σαββίδη στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω, όπως λέμε κάθε φορά, ότι όταν έρθει θα υπάρξουν διάφορες εξελίξεις σε όλα τα κομμάτια. Πάντα έχει το ενδιαφέρον η παρουσία της εδώ, η παρουσία του εδώ. Οπότε σίγουρα, επειδή βρισκόμαστε σε μια φάση που πρέπει να κλείσουν πολλά ανοιχτά μέτωπα. Με την έλευση του Ιβάν Σαββίδη εδώ θα υπάρξουν εξελίξεις στο μεταγραφικό κομμάτι. Από την άλλη υπάρχει το θέμα του μπάσκετ. Θα μας τα πει ο Νίκος στην πορεία το τι γίνεται εκεί, γιατί τις τελευταίες ημέρες υπάρχει αυτό το θέμα με τον κύριο Καραμάνο, υπάρχουν αυτοί που μιλούν γενικότερα για την ΚΑΕ, οπότε θα τα πει και ο Νίκος στην πορεία. Χθες είχαμε και μια πρώτη δημόσια τοποθέτησή του με δήλωση, προσωπική δήλωση. Πρώτη φορά νομίζω τον ακούσαμε να τοποθετείτε. Προανήγγειλε και μια συνέντευξη τύπου μετά, αργότερα. Γενικότερα, γεια σου, Αγάπη Γαβριλίδου, τι κάνεις? Γεια σου, ρε Νίκο. Είναι κεντρικός παρουσιαστής, κάθεσαι στην κεντρική καρέκλα. Ωραία. Είναι η περίεργη καρέκλα. Τη άλλαξα πριν. Ναι, okay, ωραία. Δεν νομίζω ότι θες για πολύ να καθίσει εκεί. Τι γίνεται? Υπέροχα. Γιατί το λες έτσι? Πολύ ωραίες μέρες αυτές, ευχάριστες. Πάντα, παραδοσιακά. Πραγματικά, ναι. Να πω την αλήθεια. Είμαστε προετοιμασμένοι για ένα δύσκολο καλοκαίρι. Απλά τώρα είμαστε στη μέση της δυσκολίας του καλοκαιριού. Κάποια στιγμή θα φτιάξει το πράγμα. Ξέρετε, εν τω μεταξύ, ήμασταν προετοιμασμένοι όντως, αλλά γενικότερα υπάρχει μια. Τι?
Δυσπιστία. Όχι μια... δυσπιστία. Τι. Ένα κάτι, ρε παιδί. Σφίξιμο. Ναι, ένα σφίξιμο υπάρχει. Φυσιολογικό. Δηλαδή, και υπάρχει γενικότερα, ρε παιδί. Μα είναι φυσιολογικό. Είναι πολύ δύσκολο αυτό το καλοκαίρι. Ναι. Επίσης, είναι ένα καλοκαίρι που δεν βλέπω. Κυλάνε όλα κάπως. Με τους δικούς τους ρυθμούς. Ναι. Δεν πάνε πολύ καλά. Ναι. Δεν ξέρω. Δύσκολα τα πράγματα. Τέλος πάντων. Το παρακολουθούμε γενικότερα. Γίνονται πράγματα πάντως. Αυτό είναι σημαντικό. Ναι. Δεν βαριόμαστε. Ναι, άμα το θέσεις έτσι. Ναι. Αυτό okay. Δεν είναι να βαρεθείς ότι δεν. Από την ησυχία των. Δεν με πείθει. Όχι. Από την ησυχία των προηγούμενων 2-3 εβδομάδων, νομίζω, που δεν είχε τίποτα. Τις τελευταίες ημέρες έχει γίνει ο κακός χαμός παντού. Ναι. Δηλαδή, τι θες τον πάγκο το ποδοσφαιρικό, τι θες τον πάγκο το μπασκετικό ακόμη περισσότερο, τι θες τη Super League, τι θες με την ΕΠΟ, τι θέλεις. Παντού. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνεις ότι είμαστε 20 Ιούνιου, πώς έχουμε. Δεν το καταλαβαίνεις για κανένα λόγο. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Ας περιμένουμε να δούμε τι είναι να γίνει γενικότερα. Γίνεται πραγματάκι. Τις όλες τις καταστάσεις ανοιχτές. 4,5 θα βάλει πάω, δηλαδή πακέτο από κουλούρι και ελκυστικό ταμείο. 4,5. Σούπερ. Έχει ξεκινήσει και εκεί μια Σούπερ, κουβέντα. Θα πω εγώ. Εγώ για κουλούρι λέω ότι δεν είναι μεγάλο το ποσό. Γιατί? Γιατί ρε, εσύ καταρχάς. Είναι... Είμαστε 20 Ιουνίου, ωραία. Mm-hmm. Υπήρχε βιασύνη να κλείσει τόσο νωρίς, ας πούμε, το θέμα του κουλούρι. Δεν το ξέρεις αυτό. Στα δικά μας τα μάτια φαίνεται πως όχι. Τότε γιατί πρέπει να κλείσουμε με τα 3,5 στην Τουλούζ ένα παίκτη. Δηλαδή η Τουλούζ αυτή τη στιγμή λέει ότι πήρε το πρώτο σκόρ τη Super League με 3,5 εκατομμύρια. Τη Super League. Σε αυτή την ηλικία όμως. Ναι, σε αυτή την ηλικία όμως, ρε παιδί μου. Στην ελληνική Super League. Ξέρουμε τι ρήτρα έχει ο Κουλούρης, έτσι. Ξέρουμε. Είναι λίγο ναι, τέλο πάντων, ξέρουμε. Κάπου στα 7 με 7,5 κλείνουμε. Ναι. Ναι. Κάτσε να σου πω λίγο κάτι. Δεν σου λέω να πάρει 7. Δεν σου λέω να πάρει 7. Απλά. Ναι, αυτό σου λέω. Τι περισσότερε καταστάσει η ρήτρα μπαίνει, αλλά. Σπάνια. Ρε παιδί μου, απλά ξέρεις τι. Είναι αυτό το ποσό όταν έρχεται κάποια πώληση, αλλά. Okay. Ο Κουλούρης αυτή τη στιγμή, στα δικά μου τα μάτια, ήταν ένα από τα πιο δυνατά περιουσιακά σου στοιχεία, έτσι. Ωραία. Ένα παίκτη που πέρσι έκανε μια φοβερή σεζόν. Mm-hmm. Εγώ σου θα σου πω ότι δύσκολα θα όχι την έκανε. Ναι, αυτό, δύσκολα θα την έκανε στον ΠΑΟΚ. Ναι. Θα σου πω, οκ. Okay, και επειδή δεν θα είχε τόσο χώρο. Και επειδή υπήρχαν άλλοι. Και για διάφορους τους λόγους. Και γιατί είναι ο Κουλούρης. Ναι. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ναι. Αλλά. Από την άλλη, την έκανε αυτή τη σεζόν παίζοντας στον Ατρόμητο, που δεν είχε την ποιότητα Ατρόμητος που ας πούμε έχει ο ΠΑΟΚ. Δεν τάιζε τόσο πολύ το φορ όσο θα τον τάιζε ο ΠΑΟΚ. Ναι. Ωραία. Δεν είχε τις βοήθειες αυτές που, είχε στο... που θα είχε τέλος πάντων στον ΠΑΟΚ. Ναι. Και τα κατάφερε, τέργεζε... ωραία. Ναι. Μάλλον τέργεζε πιο πολύ όμως εκείνο το παιχνίδι. 25 έβαλε. Ενδεχομένως του τέργεζε ή ενδεχομένως από τη στιγμή που έδιωξε όλη αυτή την πίεση από πάνω του εδώ. Απελευθερώθηκε και αυτός, ναι. Είναι και αυτό ένα θέμα. Απλά στα δικά μου τα μάτια. Ψυχολογία. Θα πρέπει λίγο να ανέβεις λίγο στην αγορά την ευρωπαϊκή. Δηλαδή να παίρνεις και εσύ παραπάνω χρήματα από πωλήσεις. Από την άλλη, νομίζω αυτό γίνεται ίσως μέσα από ευρωπαϊκές παρουσίες, μέσα από ομίλους, Champions League, όλα αυτά, ναι. Εμένα νορμάλ μου φαίνεται το ποσό, να σου πω την αλήθεια. Νομίζω ότι μπορούσα να πάει λίγο παραπάνω. Οκ. Okay. Σαν προοπτική για τον Κουλούρη είναι ό,τι καλύτερο, έτσι. Και μου φαίνεται και βάζω λίγο όλες τις παραμέτρους μαζί, ρε παιδί μου, ότι από έναν παίκτη που δεν είναι στο γκρουπ και στο ρόστερ ουσιαστικά, έτσι, θα πάρεις ένα ποσό πολύ σημαντικό. Δηλαδή βάζω και αυτό μέσα στη γενικότερη εξίσωση. Ας πούμε, δηλαδή, το εκατομμύριο του Καντουρί μου φαίνεται πολύ πιο νορμάλ. Γιατί είναι ένας παίκτης που τα τελευταία δύο χρόνια... Δεν είχε ποτέ σταθερότητα, δεν είχε ποτέ νούμερα. Νομίζω ότι απλά γενικότερα δεν. Εξαργυρώνει το όνομά του, νομίζω. Δεν τέριαξε, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ πώς. Ναι, δεν πέρα από στην Ευρώπη, δεν θα κάτσει ο άλλος να σκεφτεί ότι δεν τέριαξε, δεν τέριαξε στον ΠΑΟΚ και όλα αυτά. Οι άλλοι προφανώς στο εξωτερικό κοιτάνε τους αριθμούς, κοιτάνε το όνομά του, κοιτάνε τι έχει κάνει. Εντάξει, τον Καντουρί, νομίζω ότι είναι μπλεγμένο σε αυτό το τίλο ο Ραϊόλα. Ναι, σίγουρα. Εάν είναι μπλεγμένο, που μάλλον είναι, έτσι φαίνεται. Από πίσω δεν έχει έναν μάνατζερ ο Καντουρί. Έχει 15 άτομα που εμπλέκονται. Πιο εύκολα βγαίνει το εκατομμύριο αν είναι εμπλεγμένο ο Ραϊόλα παρά οποιοδήποτε άλλο. Okay. Ναι, και σου λέω, στον Καντουρί ίσως εξαγειρώνει λίγο και το όνομά του, ότι ξέρουν στην Ιταλία ότι είναι ένα καλό παίκτη. Και γενικά τώρα σε εκείνη την αγορά έχει καλό όνομα. Αλλά σαν προσφορά στον ΠΑΟΚ και σαν αυτό που παίρνει ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή και αυτό που γλιτώνει τον Καντουρί, γιατί είχε ένα μεγάλο συμβόλαιο, δεν είχε 300.000. Αυτό μου το βλέπω πιο θετικά. Το deal του Ελκαντουρί φαίνεται, εφόσον ολοκληρωθεί, γιατί πάντα τα μιλάμε για μια γραφική περίοδο, πρέπει να περιμένουμε. Δεν υπάρχει κάτι. Έτσι, εφόσον ολοκληρωθεί,
φαίνεται να είναι πολύ καλό deal. Έτσι, έτσι φαίνεται. Τώρα, ναι. Διπουλούρη, εντάξει. Δίστατη απόψη, το καταλαβαίνω αυτό που λες. Γιατί και εγώ από ό,τι κατάλαβα από χθες, βλέποντας διάφορα σχόλια δεξιά και αριστερά, κάποιοι λένε ότι okay, είναι μια χαρά deal, κάποιοι άλλοι λένε ότι μπορούσε περισσότερα και όλα αυτά. Εμένα, με ρωτάς, ο Κουλούρης θα. Αφήνω στην άκρη όλα τα υπόλοιπα, αγωνιστικά καθαρά. Ναι. Αν με ρωτάς, δηλαδή. Συμφωνώ και σε αυτό. Αλλά ξέρω ότι ούτε ο ίδιος το ήθελε να μείνει, mm-hmm. γιατί ήξερε τι θα συμβεί. Δεν ήθελε να μείνει, εντάξει, δεν είπε φεύγω. Αλλά είχε ο ίδιος όλη τη σεζόν, εντάξει, μια πρόκληση να φύγει. Goal, αν μείνει, γιατί δεν μπορούμε να δώσουμε τίποτα τελικό, θα ξεκινάει ο τρίτος επιθετικός στον ΠΑΟΚ, έτσι. Δεύτερος. Εντάξει, δεν έχει δείξει ο Σφιντέσκι ότι μπορεί να τον περάσει, ας πούμε, με τον Κουλούρη. Okay. Αλλά ναι, με τον Ακπάμ, ας πούμε, θα υπήρχε εκεί πέρα θέμα. Αυτό λέω. Και επίσης, αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει να προχωρήσει στο Champions League, νομίζω ότι θα χρειαστεί έναν επιθετικό διαφορετικό από τους επιθετικούς που έχει, ναι. και ίσως και λίγο πιο έμπειρο. Ναι, λέω αυτό εγώ. Έλεγα πριν, ναι. Έτσι, δηλαδή, έναν παίκτη που, ρε παιδί μου, θα έχει παραστάσεις. Δεν ξέρω αν θα έχει βρεθεί σε αυτό το επίπεδο, αλλά γενικότερα θα είναι ένας παίκτης περισσότερο έμπειρος. Αλλά εκεί. Για μένα γενικά. Πάντα με την προϋπόθεση ότι ο ΠΑΟΚ προχωράει στην Ευρώπη, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Τώρα μετά, μια άλλη κουβέντα. Αν δεν το καταφέρει. Βασικά θες εκεί το λίγο εύκολο γκολ, τη διαφορετική παρουσία. Γιατί όσο καταρχάς ναι. για μένα ο Σφιντέσκι δεν νομίζω ότι μπορεί να δώσει πολλά στην κορυφή μόνο του. Το έλεγα και πριν. Mm-hmm. Δεν βλέπω και ότι γενικά, είναι, ταιριάζει αυτή η θέση. Από εδώ και πέρα, δηλαδή εφόσον τελειώσουν τα τυπικά που έχουν να κάνουν με Κουλούρη και Ελκαντουρί, νομίζω ότι οι επόμενες κινήσεις του ΠΑΟΚ θα έχουν να κάνουν με παίκτες όχι τόσο project, καλή ώρα Ισμαήλ Σίλβα, ας πούμε, ή εντάξει, Ροντρίγκο, δεν το λες project. Okay. Αλλά τέλος πάντων, θα έχει να κάνει με πιο έμπειρους παίκτες, τέλος πάντων, και παίκτες έτοιμους. Λέω, τουλάχιστον έτσι φαίνεται. Και όσον αφορά τον άξονα, τον ένα ακόμα μέσο που θέλει εκεί, και όσον αφορά τον εκτρέμ, και όσον αφορά τον επιθετικό σε κάποια φάση. Γιατί τώρα που μιλάμε. Δεν ξέρω αν και κατά πόσο ο ΠΑΟΚ έχει τόση μεγάλη προτεραιότητα το κομμάτι του επιθετικού. Έτσι. Γιατί ειδικά στο κομμάτι του επιθετικού έχει τον Ακπομ, έχει τον Σφιντέρσκι, αναμένεται να μην έχει το Κουλούρη, οπότε και εκεί σε κάποια φάση θα χρειαστεί σίγουρα κάποιον πιο έμπειρο, κάποιον που θα έχει λίγες περισσότερες παραστάσεις, γιατί το άμα λίγο ρίσκο είναι η αλήθεια, έτσι. Και με τον Ακπομ και με τον Σφιντέρσκι μόνο. Τέλος πάντων, okay, θα το δούμε. Νομίζω το θέμα του παιδικού θα απασχολήσει περισσότερο πιο μετά μέσα στη μεταγραφική περίοδο. Αυτή την αίσθηση έχω. Τώρα και εγώ είμαστε και στη μεσαία γραμμή. Ναι, ακριβώς. Και για έναν παίχτη στα πλάγια και για έναν παίχτη στο αριστερό άκρο της άμυνας. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Πιο μετά, νομίζω. Αυτό, να σου πω την αλήθεια, εγώ το έχω στο μυαλό μου ότι ο ΠΑΟΚ θα πάει στην προετοιμασία έτσι όπως είναι. Mm-hmm. Θα δει ο Λουτσέσκου πώς λειτουργεί όλο αυτό. Mm-hmm. Σε τι κατάσταση είναι όλοι. Ναι. Και. Ξέρω ότι γενικά υπάρχουν διάφοροι στόχοι σε αυτή τη θέση και ότι ο ΠΑΟΚ προχωράει διάφορες περιπτώσεις σε αυτή τη θέση. Αλλά δεν θα μου κάνει εντύπωση αν τελικά μέσα στην προετοιμασία δει ο Λουτσέσκου ότι βγαίνει με Γιαννούλη και ενδεχομένως βοήθησε από Κρέσπο. Μπορεί και αυτό. Ναι, και με Ροντρίγκο. Με ο οποίος ο Ροντρίγκο έχει παίξει λίγο στα αριστερά, αλλά έχει παίξει στην καριέρα του λίγο. Mm-hmm. Αν δει ότι βγαίνουν, μπορεί, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ να κινηθεί για αριστερό μπακ πιο αργά, ας πούμε Αύγουστο. Ναι. Γιατί τώρα τον καίει η μεσαία γραμμή. Γιατί άμα κλείσει ο Σίλβα, θα πάρει ακόμα έναν. Πάλι με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Πάλι μεγαλύτερες ποιότητες και μεγαλύτερες. Όχι ποιότητας. Με παραστάσεις και εμπειρία. Εμπειρία, τέλος πάντων. Ναι. Και στα εξτρέμ. Οπότε νομίζω ότι ίσως εκεί να πάει λίγο πιο πίσω. Ανάλογα βέβαια πάντα με την προετοιμασία και με το πώς θα πάει. Εντάξει, είναι συγκεκριμένα τα πράγματα. Να σκεφτόμουν και του Ζήφοβιτ το θέμα είναι ανοιχτό ρεση ακόμα. Το ναι, λέμε όντως, τόσο καιρό. Όντως. Και δεν υπάρχει οριστικό. Του Μελιόπουλου. Ούτε αυτό έχει είναι οριστικό. Όχι. Θα μου πει καλά τώρα, το Μελιόπουλο δεν μιλάμε για ένα παίχτη που μπαίνει και παίζει. Okay. Αλλά όχι, ούτε αυτό έχει κλείσει. Και του Μελιόπουλου κιόλα ήταν από. Έχει αρχές του χειμώνα. Από την Ξάνθη ναι. ότι φεύγει για άλλη ομάδα. Ναι, όπως και για τον Ζήφοβιτ νομίζω υπάρχει. Ότι ναι. μια ανακοίνωση πάλι χωρί να πει ομάδα ότι τελειώνει από εκεί. Το τυπικό έμενε και για τους δύο, αυτό ξέραμε. Ναι. Δεν υπάρχει όμως ακόμα. Προφανώς θα υπάρξει και αυτό, εντάξει, μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Αλλά εντάξει, γενικότερα δεν είναι πολλά τα κενά. Απλά είναι σημαντικά. Δηλαδή, είναι μάλλον σε σημαντικές θέσεις. Δηλαδή, για μένα είναι θέμα στα δικά μου τα μάτια ότι ο ΠΑΟΚ φεύγει η Ολλανδία στη μεσαία γραμμή με Μίσιτς, αν είναι ο Μελιόπουλος.
Και αν, έχει έρθει, αν έρθει αύριο ο Δήμαρχος Σίλβα και κλείσει, θα είναι και αυτός τρεις. Ναι. Δηλαδή για μένα είναι θέμα. Mm-hmm. Για κάποιον άλλο μπορεί να μην είναι. Οκ, okay, σεβαστό. Για μένα είναι θέμα το ότι ο ΠΑΟΚ θα φύγει έτσι σε δύο εβδομάδες. Εκτός αν την επόμενη εβδομάδα γίνει τότε, ακόμα μία κίνηση. Θα υπάρχουν τέσσερις. Απλά με τα τωρινά δεδομένα, επειδή το λέμε αυτό το πράγμα εδώ και ένα μήνα, mm-hmm. που λέγαμε, ας πούμε, ότι υπάρχει χρόνος. Υπάρχει χρόνος, ναι, ναι, ναι. Υπάρχει, αγάπη. Φτάσαμε 20 όμως, ρε φίλε. Δηλαδή, και με λέγανε εμένα, με είδα και εδώ στρίγος απεσιόδοξη όταν έλεγα εγώ στις 20 Μαΐου ότι θα φύγουν Ολλανδία και θα έχουμε δύο, ξέρω εγώ, στη μεσαία γραμμή. Και τότε υπολογίζοντας εγώ, γιατί πίστευα ότι ένα από τους δύο τελικά, sack of Κάνιας, θα μείνει. Ναι. Συν ακόμα έναν. Mm-hmm. Τώρα όμως, Κάνιας πάει η Σερβία. Τέλος πάντων, θα τα δούμε όλα στην πορεία. Φτάσαμε σιγά σιγά στην ώρα για να κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε και στα Βοροκόλκα μετά, από το στούντιο 1, Νίκο. Ναι, ναι. Βάλουμε. Ωραία. Παρέα μαζί μας είναι η Αναδομό, η οποία βρίσκεται στο Φοίνικα Εθνικής Αντιστάσεως 171, στον πρώτο όροφο σε νέα γραφεία. Η Αναδομό προσφέρει πολλά πακέτα για κάθε ανάγκη, είτε για ανακαίνιση σπιτιού, είτε για ανακαίνιση επαγγελματικού χώρου. Φυσικά, το Ρίτσι Καζίνο είναι μαζί μας, όπου σήμερα το βράδυ στις 10 θα είναι στο Alfredo's Garden ο Μιχάλης Χατζηγιάννης μαζί με τη Μελίνα Μακρύ για ένα πολύ πολύ ωραίο event. Όσοι έχετε την ευκαιρία να πάτε εκεί, να το κάνετε, γιατί πραγματικά θα περάσετε πολύ πολύ ωραία. Στις 10 ξεκινάει το event, να είστε όλοι στο Alfredo's. Και φυσικά, η στοίχημα είναι μαζί μας. Πολλές επιλογές, ακόμα και αυτό το διάστημα, γιατί υπάρχει το Copa America. Ξεκινάει το Copa Africa και γενικότερα υπάρχουν αγώνες και στο τένις και στο μπάσκετ, πολύ τελική. Χαμός έγινε χθες στο Fener Efes και αύριο είναι ο 7ος τελικός που θα κρίνει και τον τίτλο, οπότε και εκεί υπάρχουν αρκετές επιλογές. Από κινητό, tablet ή υπολογιστή παίζετε πολύ εύκολα και κερδίζετε. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε και με Σταύρο. Έλα ρε αγάπη, έλα. Έλα, ανέβα λίγο. Ναι. Είναι 5η 20 Ιουνίου, ακόμα δεν έχεις πάρει παίχτες. Θέλω λίγο να. Λίγο να ανέβει, σε παρακαλώ, να μην είσαι πεσμένη. Αυτοί εκεί στην ΠΑΕ, Νίκο. Κοιμούνται. Κοιμούνται. Αυτοί εκεί στην ΠΑΕ. 4,5 από αυτά τα δύο deal. Μια χαρά επαναπροωθούνται στην αγορά. Γιατί το χρήμα, όπως έλεγε και μια μεγάλη μορφή που ήταν εδώ, δεν πρέπει να μένει στα χέρια, πρέπει να κινείται. Ε. Και έτσι, δεν αγάπη. Και όπως επίσης έλεγαν μερικοί τον τελευταίο καιρό, ο ΠΟΚ δεν έχει λεφτά. Ναι, δεν έχει. Δεν έχει μετρητά. Γιατί, σύμφωνα με την άποψη που υπάρχει, πρέπει σε μια ομάδα όταν έχει ιδιοκτήτη, αυτός ο ιδιοκτήτης κάθεται και λίγο να βάζει το χέρι στη τσέπη, εντάξει, για να φέρνει, ξέρω εγώ, παίχτες, να φέρνει προπονητές και όλα αυτά. Αν η ομάδα αυτή αυτοδιαχειρίζεται, δηλαδή μέσα από τα έσοδά της που έχουν να κάνουν και από πωλήσεις πολλές φορές, παίρνει παίχτες, σημαίνει ότι δεν βάζει λεφτά. Ναι, και μετά αυτοί οι κανονισμοί που έρχονται από την UEFA είναι διακοσμητικοί, ρε παιδί μου. Ναι, 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 ναι. Και επίσης, ρε παιδί μου, με τη δική μας τη λογική, την ελληνική, σημαίνει ότι αυτός που έχει την ομάδα μια ζωή θα βάζει το χέρι στη τσέπη και θα λέει: ποιος είναι ο παιχταράς αυτός, πάρ' το να πάρει τα λεφτά. Μου δίνουν 10 για τον. Μου ζητάνε 12 για τον Ολιβέιρα. Δίνω 12. Άνα, μπράβο, ναι. Γιατί αν δεν δώσω 12 δεν έχω λεφτά. Γιατί λένε τώρα μερικοί αυτές τις μέρες ότι ο Ολιβέιρα είχε δείξει κάποια πράγματα και δεν είχε δείξει ότι μπορεί να αξίζει τα 12, αλλά θα μπορούσε να τα δείξει φέτος. Ναι. Και σου λένε, γιατί δεν τα δίνεις εκεί, δεν κάνεις την υπέρβαση, γιατί δεν δίνεις 12 εκατομμύρια, ναι. Νίκο. Γιατί δεν δίνεις τα μισά, ας πούμε. Για όχι, 12, δώσε όσα θέλει Πόρτο. 12. Σου ζητάει 12, δώσε 12. Είναι, ρε παιδί μου, πολύ συνηθισμένο. Για ελληνική ομάδα. Στην Ελλάδα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, φεύγουν έτσι τα δεκάρια και τα κιντουζίνε τα εκατομμύρια, ρε παιδί μου, ευρώ για να πάρει ένα παίχτη. Είναι πολύ συνηθισμένο. Περιμέναμε να κάνουμε πωλήσεις. Η αγορά μας. Περιμέναμε να κάνουμε πωλήσεις για να κάνουμε μετά αγορές. Κατάλαβες. Ναι. Για να δώσει μια ελληνική ομάδα 12 εκατομμύρια για ένα παίχτη, θα πρέπει αυτός ο παίχτης, δηλαδή τι να πω, να κάνει σε όλη τη σεζόν να μην τραυματιστεί ποτέ και να κάνει 1,5 λάθος. Τίποτα. Ο πιο μάγκας ήταν πέρσι ο Μελισανίδης που και πήρε τα λεφτά από τη Champions League και τα βάλει τσέπη, δεν επέστρεψε ούτε ένα πίσω. Δηλαδή να πει ότι. Ναι, πίσω στο εννοώ γενικότερα στην αγορά. Στην αγορά. Έχει έρθει ο Γερανός εδώ πέρα, εσύ ο καλύτερος Γερανός που υπάρχει τώρα. Καλά, είναι στο Αγία Σοφία. Ναι, εντάξει. Αλλά ένα ευρώ στην αγορά επέστρεψε εσύ. Εδώ μιλάνε από χθε. Ναι, εδώ μιλάνε από χθε το Βράνιες και επιστροφή και όλα αυτά. Ναι, ναι. Και γράφουν οι Βέλγοι δανεικός. Καλό το ενίκιο που προτείνει η ΑΕ. Ναι, ρε, και εγώ το είχα χθες. Κατάλαβα ότι δεν θα έρθει δανεικός. Ναι, επίσης με όσα έχουν γίνει. Γιατί το έλεγαν. Με όσα έχουν γίνει το σκάνδαλο Μικροκούρτιτσα με τον Βράνιες. Ωραία. Συνάντηλε αυτήν εδώ και καιρό εκτός και ψάχνει να το ξεφορτωθεί, έτσι. Δηλαδή ψάχνει κάπου να το πουλήσει. Να, δεν μπόρεσε. Με κάποιο τρόπο. Γιατί. Όταν είναι τέτοια κατάσταση, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μιλάμε για πωλήσεις που κάνουν, ξέρω εγώ, 5 εκατομμύρια. Εντάξει. Θέλει ένα ποσό που όσο, να όσο, ρε. Ναι, ένα μπράβο. Ωραία, για να το πουλήσει. Δηλαδή, ναι. Βγαίνει. Χθες βγήκε για το Βράνιες. Ναι. Okay. Βγαίνει χθες. Λοιπόν χθες ότι κοντά στην επιστροφή και όλα αυτά και το ένα και το άλλο. Δεν λένε πώς. Ναι. Και έρχονται σήμερα οι Βέλγοι και μας γράφουν ότι παιδιά
Δίνει καλό ενίκιο η ΑΕΚ για τον Βράνιες, Νάντερλεχτ, ναι. Ναι. Χωρίς όμως να λένε και οι ίδιοι, δεν έχει γίνει γνωστό το ποσοστό που θα μοιράζονται οι δύο ομάδες. Ωραία. Μια χαρά. Δηλαδή, ο Φράγκ, ένα παίκτη που είναι. Ξέρει τι παίκτη παίρνει. Παίκτη που είναι σε περιθώριο. Ναι. Προβληματικό χαρακτήρα το ξέρει όλη η Ευρώπη, γιατί δεν ήταν η πρώτη φορά. Προβληματικό χαρακτήρα. Έχει ακόμα και με εθνικιστικά έχει μπλέξει. Ναι. Ναι. Όχι μόνο αυτό. Μεγάλο πρόβλημα και αυτό. Ναι, είναι και αυτό. Το βασικό αυτό. Είναι και αυτό ένα θέμα. Που ξέρει, μπορεί να είναι η βάση όλων των άλλων προβλημάτων. Γενικότερα, προβληματικό. Μια προβληματική υπόθεση γενικότερα. Ναι. Και σου λέει η αγορά ότι η Άντρακτ μάλλον ότι οκ, okay, ζητάω εγώ για αυτό το μπέκι το χι ποσό. Αλλά τελικά η ΑΕΚ ενώ μπορούσε να το δώσει, μάλλον τελικά αποφάσισε να το πάρει δανεικό ξανά. Μάλλον ξανά. Να επιστρέψει ως δανεικός. Και βλέπουμε ναι. Στην ΑΕΚ. Από την άλλη, στον Ολυμπιακό μιλούν για περήφανες μεταγραφές και πέφτουν τα τσιμέντα και όλα αυτά. Και τελικά ακόμα και δικοί τους κράζουν για όλο αυτό. Γιατί οι παίκτες που έχουν πάρει είναι είτε από την Ελλάδα, είτε ο, πώς τον λένε, τον, έλα εσύ, αυτός ο καινούριος, με τους χιαστούς από την Νότιχαμ. Ο Σουντανή. Α, Σουντανή, ναι. Όπου είναι πολύ φυσιολογικό ένας πρόεδρος να φέρνει από τη μία ομάδα από την Νότιχαμ στην άλλη ομάδα, στον Ολυμπιακό, έναν παίκτη. Έλα μωρό, τα κάνουν αυτά οι Watford, οι Νέζε και ναι, οι... ο οποίος είχε και χιαστούς, μάλλον οκ, εντάξει, όλα καλά. Τους, τους κράζουν και δικοί τους πλέον. Πώς κάνετε έτσι, μωρέ, πώς κάνετε έτσι. Εγώ, ρε. Ο κόσμος του Ολυμπιακού τα λέει. Έτσι. Ο κόσμος του Ολυμπιακού αντιδράει και τους λέει τι μας λέτε πλέον. Εγώ. Καλά κάνουν, ας φέρουν άλλους 10 τέτοιους. Συγχαρητήρια. Υπερβολική. Είστε υπερβολική. Δημιουργείτε πρόβλημα. Δημιουργούμε πρόβλημα. Κλίμα. Ναι, δημιουργούμε κλίμα. Ναι. Στο κατά τα άλλα πολύ σχολικό πρωτάθλημα. Mm-hmm. Είδαμε τι έγινε χθες στην ΕΠΟ. Που ας πούμε πάλι κάποιο κίνητο. Κοίτα, πολλά λίγο το έχασα. Για να δώσουμε λίγο μια. Κοίτα τώρα στην ΕΠΟ, συνεδρίαση χθες. Νομίζω κάποιος ξέχασε ανοιχτό το κινητό του. Όπα, άνταλ σιδερούμου, Γιάννης Βαρουφάκης, ναι. Και έβγαιναν οι διάλογοι με το κόμμα. Ναι. Σε real time όμως. Ναι, ναι. Όχι δηλαδή μετά από δύο ώρες. Περίμενε. Τι είναι, ξέχασε ανοιχτό το κινητό του. Αυτό υπόθηκε μετά. Όχι, ρε φίλε, αλλά τι θα πει, ότι είχατε το τηλέφωνο ανοιχτό okay. Και άκουγε ο άλλος. Okay. Κάτι τέτοιο θα έγινε, λέω εγώ. Ναι, ναι. Εκεί υπήρχε μια δυσαρέσκεια και γι' αυτό. Για το γεγονός ότι δεν γίνεται να βγαίνουν όλα με χαρτί και καλαμάρι μετά μέσα από την αίθουσα. Βέβαια γίνονται κι αλλού αυτά, αλλά okay. Και το άλλο που προκύπτει σήμερα. Τώρα δεν ξέρω, το δικά που το πήρε το μάτι μου ότι ο Μελισανίδης θα κινηθεί νομικά γιατί τον έμπλεξαν ότι είπε στους ανθρώπους της ΑΕΚ να αποχωρήσουν από τη συνεδρίαση και δεν ήταν σωστό. Ο Λισάνδρο από την άλλη θύχτηκε γιατί είπε ότι εγώ εδώ είμαι και τι λέτε. Και εκεί ένας χαμός. Δεν βγαίνει πολύ μεγάλη άκρη. Τέλος πάντων, η ΑΕΚ επιμένει για τον Περέιρα, επιμένει να δημιουργεί εντυπώσεις. Ναι, ρε, όντως, ο Μελισανίδης, διαβάζω εδώ, είναι διατεθειμένος να κινηθεί νομικά κατά του Χούμπελ. Νομικά? Ναι. Με πάτημα ποιο? Διαβάζω εδώ, σε μία ίστοση, περίμενε. Α! Η Live Sport το έγραψε σήμερα. Ναι, με πάτημα τι όμως. Λέει το γεγονός, ναι, λοιπόν περίμενα να σου διαβάσω τι λέει. Η Live Sport γράφει σήμερα ότι υπάρχει οργή και αγανάκτηση στο στρατόπεδο της ΑΕΚ όσον αφορά το θέμα της παραμονής του Μέλλου Περέιρα στο πόστο του επικεφαλής της ΚΕΔΝΕ. Μάλιστα. Ο Χούμπελ χθες χρέωσε σε μεγάλο βαθμό στον Μελισανίδη το γεγονός ότι αποχώρησαν την αίθουσα τα μέλη της ΑΕΚ. Μάλιστα. Που λέγαμε κιόλας εδώ με τον Σταύρο. Ωραία. Και τι θα κάνει, δηλαδή. Έχει εξοργιστεί ο Μελισανίδης. Ναι, και θα κινηθεί μην κάνει, ότι τι. Ότι θα καταθέσει μήνυση, λέει. Κατά του Βοστέκου, ναι. Έλα, ναι, έχει εξοργιστεί. Σταύρο, τόσο εύκολο να κάνεις μήνυση πλέον. Ε, καλά, τόσο εύκολο να είμαστε στην Ελλάδα να κάνεις μήνυση. Ναι, αλλά λεφτά δεν χρειάζεται και γι' αυτό. Νέα έξοδο. 180 ευρώ το παράμονο. Α κόψουμε κάποιο παίκτη. Άμα το προχωρήσει όμω. Κάτι θέλει. Εντάξει, τώρα για να το σοβαρέψουμε λίγο, γιατί το θέμα είναι σοβαρό το αυτό. Ναι, όντως. Πρώτα απ' όλα, για να καταλάβουμε και τι έχει γίνει χθες. Από προχθές το βράδυ, όταν έγινε η συνάντηση της FIFA με τους Big Four, mm-hmm. εντάξει, δηλαδή τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό, την Nike, τον Παναθηναϊκό, είχε ενημερωθεί το γκρουπ των ομάδων αυτών, ότι δεν πρόκειται να τεθεί θέμα ψηφοφορίας στην ανανέωση της υπόθεσης Περέιρα. Ναι. Άρα οι σύμβουλοι της ΑΕΚ μια χαρά γνώριζαν
ότι δεν θα είναι, δεν θα γίνει την ψηφοφορία. Ότι υπήρχε απόφαση της FIFA για να παραμείνει ο Περέιρα στο πόστο του, σαν πρόεδρος της ΚΕΔ. Με την ίδια μισθοδοσία, χωρίς να έχει αλλάξει κάτι τέλος πάντων σημαντικό σε σχέση με την συνεργασία που είχε τώρα με την ΕΠΟ και την ΚΕΔ. Άρα λοιπόν η αντίδραση των 7 όταν τέλος πάντων ενημερώθηκαν και επίσημα ήταν λίγο θεατρική, γιατί αποκλείεται η ΑΕΚ να μην τους είχε ενημερώσει. Ναι. Εντάξει. Τώρα, από εκεί και πέρα, από τους 7, ο ένας ήταν ο Αλβανίδης, ο πρόεδρος της ΑΕΚ. Ο οποίος όμως εκεί δεν βρέθηκε ως εκπρόσωπος της Ένωσης, αλλά ήταν μαζί με τον Αγραφιό, τον Μάκη, τον Καγκάτση και τον Λισάνδρο, ως εκπρόσωπος της Λίγκας. Είχε άδεια αυτός ο άνθρωπος να αποχωρήσει από τις υπόλοιπες 13 ΠΑΕ που προσωπούσε? Όχι, προφανώς. Ή έκανε μικροπολιτική υπέρ της ΑΕΚ? Στο ίδιο μήκος κύματος είναι και ο Λεωτσάκος. Ναι. Ο Λεωτσάκος που ουσιαστικά, ωραία, εκπροσωπεί δύο κατηγορίες εκεί πέρα. Είχε άδεια από όλες τις ομάδες να κάνει μικροπολιτική για λογαριασμό της ΑΕΚ? Είχε το ελεύθερο να απορρίσει από αυτές τις ομάδες? Όχι. Ωραία, μιλάμε δηλαδή για θέματα πλέον ηθικής τάξης. Ναι. Ωραία, τα οποία ξεπερνάνε τα όρια του γελίου. Η FIFA, όπως καταλάβαμε πάρα πολύ καλά πέρσι και εμείς, όταν κάναμε bullying και τον Κομίνη. Όταν επιχειρείς λοιπόν bullying στη FIFA, για να φάει π.χ. τον Κομίνη, όχι μόνο δεν τον έφαγε, του έδωσε και τους περισσότερους ορισμούς. Ναι. Στη σεζόν. Ωραία. Τώρα λοιπόν που για εκμένα ένα αστείο λόγο, πάω δηλαδή πέρσι, είχε ένα πάρα πολύ σημαντικό λόγο να κυνηγήσει τον Κομίνη. Το στέρισε ένα ποτάσμα με μια λάθος απόφαση, το οποίο μάλιστα άλλαξε ενώ είχε αποφασίσει αρχή για το σωστό. Mm-hmm. Ωραία. Ναι, εδώ λοιπόν έχουμε ερωτήσει. Για έναν γελίο λόγο, δηλαδή η αλλαγή του τέταρτου του βοηθού που πήγε τέταρτο, του τέταρτου που πήγε στο ΒΑΡ, για κάποιον λόγο τέλος πάντων, κακώς δεν ενημερώθηκαν οι ομάδες, αλλά όπως δεν ενημερώθηκε η ΑΕΚ, δεν ενημερώθηκε και η ΠΑΟΚ. Αλλά τέλος πάντων, αυτό δεν επηρέασε την εξέλιξη του αγώνα στο τελικό. Έτσι, μια μισή φάση έκαναν, ας κάναν περισσότερες. Ωραία. Για αυτόν τον αστείο λόγο λοιπόν, η ΑΕΚ προσπάθησε να φάει τον Περέιρα, εκμεταλλευόμενη και την ψήφο που την πειρατή. Εντάξει. Γιατί αν δούμε την ανακοίνωση χθες της ΑΕΚ, φαίνεται ότι είχε μετρήσει τα κουκιά και σε αυτά μέσα ήταν και ο γραφιό της για να γίνει το 9-8. Ναι. Ωραία. Όταν λοιπόν το θέμα δεν τέθηκε στην ψηφοφορία, αυτομάτως τα κουκιά της ΑΕΚ ήταν εκτός. Δεν μπορούσαν να μετρήσουν. Ωραία. Και δεν μπόρεσε να φάει τον Περέιρα. Η FIFA λοιπόν, η οποία είναι η ανώτερη αρχή, αποφάσισε ότι αυτό το πράγμα δεν θα μπει σε ψηφοφορία. Γιατί? Γιατί έχει αντιληφθεί πώς λειτουργούν οι Έλληνες παράγοντες, έχει καταλάβει ποιος είναι τι, και βέβαια η επίθεση του Χούμπερ στους συμβούλους της ΕΠΟ και στον Λισάνδρου που περαμήνθηκε, ωραία, της ΑΕΚ εκεί πέρα, είναι φυσικό επακόλουθο. Ο Λισάνδρου δεν αποχώρησε. Ναι. Αλλά πώς να αποχωρήσει, δεν είναι εκπρόσωπος της ΑΕΚ εκεί. Εκεί είναι ως πρόεδρος της Λίγκας. Σωστά λοιπόν δεν αποχώρησε ο Λισάνδρου. Και το είπε κιόλας. Που την άκουσε, ναι. Ναι. Το είπε κιόλας ότι μα εγώ εδώ δεν είμαι. Ως άλλο ρόλο είσαι. Ναι. Τέλος πάντων, μετά πολλά. Η FIFA έχει καταλάβει τι γίνεται. Δεν δέχεται bullying. Όταν της κάνεις bullying, το πιθανότερο είναι να σου γυρίσει boomerang. Mm. Αυτό έχει αποδειχθεί ιστορικά. Και από εκεί και πέρα η ζωή συνεχίζεται. Υπάρχει μια ένταση στην ΕΠΟ. Αυτή είναι η αλήθεια. Ωραία. Υπάρχει μια προσπάθεια της ΑΕΚ να ανακτήσει δύναμη. Πήρε και την έψη θεσπλωτίας από τον Ολυμπιακό. Είναι θεσπλωτία η οποία είναι ο νομός του Κομίνη. Mm-hmm. Εντάξει. Ο οποίος πιστεύω ότι βοήθησε και όλος αυτήν την κατεύθυνση. Mm-hmm. Πήρε αυτή την έψη από τον Ολυμπιακό. Ωραία. Μέχρι τώρα δεν έχει μπορέσει να ακουμπήσει ενώσεις του ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΟΚ με τη σειρά του αναμένεται να κάνει τις δικές του κινήσεις για να ενισχυθεί σε αυτήν την ιστορία. Πάντως, το γεγονός και μόνο
ότι ένα μήνυμα ενός μεγάλου μετόχου έδιωξε από την ενία της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΠΟ 7 συμβούλους, είναι κάτι που σχολιάστηκε από τους ανθρώπους της ΦΥΠΑ και είναι κάτι το οποίο τους κάνει ουσιαστικά να καταλάβουν ακόμα περισσότερο ότι δεν μπορούν να αποκλείσουν από την Ελλάδα, ότι δεν γίνεται, ότι μάλλον επιβεβαιώθηκε το γεγονός ότι δεν μπορεί, δεν μπορούν οι ελληνικές ομάδες μη να διαχειριστούν το ποδόσφαιρο. Άρα η παρεμβατικότητα της ΦΥΠΑ θα είναι ακόμα μεγαλύτερη στο επόμενο χρονικό διάστημα. Mm. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της χθεσινής ιστορίας. Πάντως σήμερα διαβάζουμε σε, από δημοσιογράφους και τέλος πάντων opinion leaders, φίλα προσκύμενου στην ΑΕΚ, το συνεχίζουν λίγο όλο αυτό, ότι υπάρχει μια εικόνα προβληματική και τι γίνεται στην ΕΠΟ και γενικότερα με FIFA, UEFA. Εσύ ως μέσα θα γράφει αυτά, δεν σας πω δεν θέλω. Ναι, γενικότερα γράφω τη διάφορα. Ναι, τώρα το αγνεστά είναι. Δεν κάνει και ο διβάνιος στη Live Sport. Ναι. Εντάξει, αυτό που συμβαίνει με την ΑΕΚ, μας πόρε πέρα, ουσιαστικά η ΑΕΚ εκτός από δανεικούς παίκτες παίρνει και δανεικά μέσα. Ναι. Δηλαδή που αλαφούν το μέσο της και δικό της. Ναι, 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 πραγματικά. Περνάει ό,τι θέλει από εκεί. Ναι. Πραγματικά. Ό,τι θέλει. Τέλος πάντων. Ό,τι θέλει. Τέλος πάντων. Πάμε λίγο στα δικά αυτό μας. Αυτό είναι το θέμα το παρασκηνιακό. Ναι. Δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε περισσότερο. Το παρακολουθούμε. Το ευχάριστο είναι ότι με τον τρόπο που λειτουργούν η FIFA θα μείνει εδώ 100 χρόνια. Δηλαδή μπορεί σε 100 χρόνια ο γιος του Χούμπερτ να είναι, ναι, στην επίβλεψη του ελληνικού ποδοσφαίρου. Κανονικά, ναι. Κανονικά. Πάμε στα δικά μας. Έχουμε τα δύο θέματα από χθες. Καντουρί από τη μία, Κουλούρης από την άλλη. Ναι, γεγονός. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Οι πωλήσεις δύο συγκεκριμένες θα γινόντουσαν. Ναι. Ωραία. Το Κουλούρη είναι απλό το πράγμα. Υπάρχει μια πολύ καλή χρονιά του που δημιουργεί μια μεγάλη υπεραξία, mm-hmm, η οποία δεν φαινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή σαν παίκτης του ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε να ανεβάσει τις μετοχές του τόσο πολύ. Εντάξει. Mm-hmm. Και παράλληλα υπάρχουν δύο παίκτες ίδιας γενιάς στην ίδια ομάδα. Δηλαδή αν έμενε και ο Κουλούρης, ο ΠΑΟΚ θα είχε να διαχειριστεί έναν 24χρονο τον Άκπομ και δύο 23χρονους. Ωραία, κάποιον θα αδικούσε και κάποιον δεν θα μπορούσε να δώσει υπεραξία. Θα είχαν τα λεφτά της επένδυσης ουσιαστικά. Ο Κουλούρης λοιπόν, ο οποίος με τη σειρά του ξέρει ότι αν έμενε στον ΠΑΟΚ, θα ήταν αυτός που θα ήταν και το εύκολο πινελίκι. Έχει περάσει αυτός τους Έλληνες παίκτες, τα ξέρετε. Προφανώς. Ωραία, και αυτός ήθελε να φύγει. Δεν ήθελε να μείνει, ήθελε να εκμεταλλευτεί την συγκυρία αυτή και να πήγε στο εξωτικό. Ωραία. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχει ένα πάρε δώσε με όρους, λεπτομέρειες κτλ. Για να δούμε αν θα τελειώσει η δουλειά. Ο ίδιος ο Κουλούρης δεν πάει για να ταξιδέψει στην Γαλλία. Τι να σημαίνει Αντωνάκη μου, champion, champion, δεν τα ξέρεις. Ο ίδιος ο Κουλούρης είναι έτοιμος να ταξιδέψει στην Γαλλία για να τελειώσει την ιστορία, αλλά τα διαδικαστικά δεν έχουν ολοκληρωθεί. Μιλάμε για ένα deal κοντά στα 3,5 εκατομμύρια που αυτομάτως ο ΠΑΟΚ θέλει να κάνει. Δηλαδή πάλεψε να βρει κοντά στα 5, δεν βρήκε και μαθαίνω για μια πρόταση κοντά στα 3,8 από αλλού, όχι από τον Λούς, αλλά νομίζω ότι ο παίκτης θέλει του Λούς, θέλει Γαλλία. Ναι. Αυτή είναι η κατάσταση. Τι να πω, το μόνο σίγουρο είναι ότι εύκολα ή δύσκολα η πώληση αυτή θα ολοκληρωθεί. Τώρα, στο θέμα του Καντουρί. Το θέμα του Καντουρί είναι λίγο πιο σύνθετο, γιατί ο Καντουρί είχε ρόλο στον ΠΑΟΚ πέρσι. Δεν είχε βέβαια ποτέ τον ρόλο των χρημάτων που λάμβανε. Δεν ήταν ένα παίκτη δηλαδή των ως εκατομμυρίων. Αυτή είναι η αλήθεια. Τελευταία χρονιά του συμβολέου του, ο ΠΑΟΚ είχε υποσχεθεί ότι θα τον αφήσει να φύγει το καλοκαίρι. Ωραία, έρχεται μια πρόταση τώρα που σταντάρει με 1 εκατομμύριο και 1 εκατομμύριο που γλιτώνει ο ΠΑΟΚ στην εφορία. Άρα καταλαβαίνουμε ότι οικονομικά το deal είναι καλό. Ναι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ κάνει λάθος που πουλάει τον Καντουρί. Αντιθέτως, όπως μπορούμε να πούμε σίγουρα είναι ότι απελευθερώνει λίγο χώρο για κάποια άλλα παιδιά τα οποία έχουν και δυνατότητες υπεραξίας. Δηλαδή
στη θέση του Καντελή, παρότι είναι εντελώς διαφορετικός παίκτης, βρίσκεται το Λάμπρο. Mm-hmm. Εντάξει. Μπορεί να έρθει και άλλο. Μπορεί να έχει ρόλο φέτος, εκτός από προπονητές, δεν είναι. Θα δούμε, Νίκο, τώρα, γιατί ξέρεις, άλλο να παίζεις τη Φορτούνα στην ΠΑΟ. Σωστά. Και άλλο να παίζεις στο ΠΑΟ. Είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα. Mm-hmm. Εντελώς διαφορετικά πράγματα. Τέλος πάντων, με τα πολλά, νομίζω ότι ο ΠΑΟ θα πάρει παίχτη εκεί. Έχει εξοικονομήσει, αν θεωρήσουμε ότι έγιναν οι δύο πωλήσεις, έχει εξοικονομήσει τέλος πάντων που έχουν πει μέσα 6 εκατομμύρια κάτι που θα τον βοηθήσει και για το financial fair play. Mm-hmm. Για να υπάρχει μια ισορροπία στα οικονομικά. Αλλά αυτά τα λεφτά ξέρουμε όλοι ότι με τον ένα τον τρόπο θα επενδυθούν στην ομάδα. Τώρα, το πώς θα επενδυθούν είναι ένα ερωτηματικό. Εμένα οι τελευταίες μου πληροφορίες λένε ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να πάει όχι σε σίγουρες λύσεις. Θέλει να πάει όχι σε σίγουρες λύσεις. Όχι στο 32χρονο, 30χρονο που έχει παραστάσεις κτλ. Άρα δεν συμβαίνει σχετικά το μέλλον του. Mm-hmm. Θέλει να πάει σε παραγωγικές ηλικίες όπως ξεκίνησε από τον Γενάρη και το συνεχίζει τώρα. Και από εκεί και πέρα θα είναι αυτό το μοτίβο, έχοντας δεδομένη την εμπειρία στην άμυνα, θα προσπαθήσει να φτιάξει ένα πιο φρέσκο σύνολο με περισσότερα τρεξίματα και περισσότερα αθλητικότητα τέλος πάντων. Mm. Είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτή. Εντάξει, δεν μπορούν να είναι όλοι στα 24-25. Κι όμως. Το σενάριο αυτό είναι. Ειδικά στη μεσαία γραμμή νομίζω ότι θέλει λίγο κάτι. Εδώ λοιπόν υπάρχει το εξής ερωτηματικό. Τι θα γίνει όταν επιστρέψει ο Μαουρίτσιο? Αυτό ναι. Ναι. Ωραία. Γενικά η υπόθεση Μαουρίτσιο και Βιερίνια, το ότι είναι εκτός ομάδας στην αρχή της σεζόν, δημιουργεί ζητήματα. Δεν μπορείς να πάρεις παίκτες στην ηλικία τους σε τόπο επίπεδο, γιατί απλούστατα όταν θα γυρίσουν οι δύο θα κοιτούνται οι τέσσερις για δύο θέσεις. Ωραία, κάτι που θα δημιουργήσει και θέμα εντός ομάδας. Από την άλλη, δεν μπορείς να πας σε μέτριες λύσεις με παραστάσεις. Πρέπει να βρεις αθλητικούς παίκτες σε παραγωγική ηλικία που θα σεβαστούν και την ιεραρχία όταν θα έρθει η στιγμή. Εντάξει, αυτή είναι η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί δεδομένη χρονική στιγμή. Νομίζω ότι εκεί θα ψάξει ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ θα ψάξει παίκτες. Θα κλείσει παίκτες, γιατί ξέρει τις λίστες του. Από 22 μέχρι 27 και 28 χρονών, έτσι ώστε να κλείσει τις τρύπες του, οι οποίες είναι στο αριστερό μπακ, έναν ακόμη κεντρικό χαφ και έναν εξτρέμ. Εγώ πιστεύω ότι θα πάρει και φόρ. Ναι. Μετά την πώληση του κουλού. Μάλιστα. Τώρα, ο Ισμαήλ Σίλβα νομίζω θα φύγει αύριο, δεν είμαι σίγουρος, το άφησα λίγο το θέμα αυτό για να είμαι ειλικρινής, δεν το έχω τσικάρει. Είναι μια υπόθεση που έχει τελειώσει και περιμένουμε να δούμε τις επόμενες κινήσεις. Για να πάμε και στο μπάσκετ, Νίκο. Ωραία. Έχει διαρρεύσει το όνομα του Λάζαρου Παπαδόπουλου. Mm-hmm. Ένα σενάριο. Εγώ σε αυτά είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός. Θα ήθελα τον Λάζαρο να εμπλακεί στον ΠΑΟΚ. Είναι μια μπασκετική μορφή, πολύ είναι σημαντική. Είναι μια προσωπικότητα πολύ ενδιαφέρουσα, τέλος πάντων. Ναι, είναι πολύ σκληρή. Πολύ καλό για τον ΠΑΟΚ να εμπλακεί αυτός. Κάτι όμως που για να εμπλακεί προϋποθέτει τη στήριξη της οικογένειας Σαββίδη. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εγώ από την ημέρα που ασχολήθηκε λίγο ο Γιώργος Σαββίδης και μετά, δεν έχω δει η οικογένεια Σαββίδη να ασχολείται με τον μπάσκετ. Αλήθεια αυτό. Για τους χύψη λόγους. Mm-hmm. Ωραία. Το σενάριο του Λάζαρου του Παπαδόπουλου που ξέρουμε εδώ και καιρό, νομίζω ότι υπήρχε και μια ανοίξη για το αν θέλει να ασχοληθεί ή όχι. Αλλά επειδή έχουμε μείνει εκεί, καλό θα ήταν να δούμε το κατά πόσο υπάρχουν οι προϋποθέσεις σήμερα. Γιατί αυτό έγινε πριν αρκετούς μήνες. Mm-hmm. Δεν ξέρω κάτι άλλο για αυτή την περίπτωση. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή όσο κοντινό θα θέλαμε να είναι, τόσο μακρινό είναι. Αλλά επί της ουσίας θα ήταν ένα πολύ ωραίο σενάριο. Ναι, και είναι κάτι εναλλακτικό σε σχέση με το σενάριο παύλα ενδιαφέρον που υπάρχει το τελευταίο καιρό. Γιατί αν αυτό δεν προχωρήσει, που θα δούμε τι θα γίνει με αυτή την υπόθεση του Καραμάνου, πρέπει να δούμε τι θα είναι το επόμενο βήμα. Και αυτό το σενάριο έχει μια βάση. Τώρα το τι μπορεί να γίνει, είναι μια άλλη κουβέντα.
Okay. Αλλά ότι ναι, υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει. Τώρα το τι και το πώς. Ας περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει. Αυτά, Νίκο μου. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Και αγάπη. Μάλιστα. Περιεκτικότατος. Οκ. Okay. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Bye. Λοιπόν, το θέμα του Άζωρου Παπαδόπουλου θα αναφέρουμε λίγο μετά. Πάμε στο διάλειμμα για να το δώσουμε έτσι στη βάση που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Έτσι. Βεβαίως. Και ας ελπίσουμε ότι όλα αυτά τα ενδιαφέροντα που έχουν εκφραστεί επισήμως ή ανεπισήμως με επαφές παρασκηνιακές ή τέλος πάντων κανονικές να φέρουν κάτι για την ΚΑΕΠΑΟ, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα. Λοιπόν, αγάπη, για δώσε λίγο με το Μιχάλη Χατζηγιάννη έχω σήμερα. Μυαλό σου, ναι. Μιχάλη Χατζηγιάννη έχω. Δεν προλαβαίνουμε. Στο Alfredo's Garden σήμερα το βράδυ στις 10. Mm-hmm. Μαζί με Μελίνα Μακρύ. Όποιος μπορεί να πάει στο ίδιο καζίνο, πραγματικά θα φύγει πολύ ευχαριστημένος, γιατί μιλάμε για μια πολύ ωραία βραδιά. Με Μιχάλη Χατζηγιάννη και Μελίνα Μακρύ από τις 10 στο Alfredo, στο οποίο τώρα άνοιξε. Ο Σταύρος έχει πάει και μας είπε ότι πραγματικά είναι πάρα πάρα πολύ ωραία. Το εισιτήριο είναι στα 15 ευρώ η προπόληση, για όσο το πάρετε πριν πάτε, και στην είσοδο είναι 20 ευρώ με open bar. Λοιπόν, παρέα μαζί μας είναι ένα δωμό, η οποία βρίσκεται στον Φίνικα. Εθνική Αντιστάσεω 171 στον πρώτο όροφο, σε νέα γραφεία. Η Αδωμό προσφέρει πάρα πολλά πακέτα, είτε για ανακαίνιση σπιτιού, είτε για ανακαίνιση επαγγελματικού χώρου. Με τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες θα φτιάξουν όλα όπως πρέπει. Με συνέπειες στο χρονοδιάγραμμα και στοίχημα.gr είναι μαζί μας. Ο μέγας οργός του ΠΑΟΚ, που θα παραμείνει μέγας οργός για ακόμη 3 χρόνια τουλάχιστον μετά την ανανέωση της συνεργασίας του. Η στοίχημα προσφέρει πολλές αποδόσεις για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, φόρμουλα και ό,τι άλλο θέλετε. Έχει Κόπα Αμέρικα πολλά μάτσα αυτές τις μέρες. Ξεκινάει σιγά σιγά και το Κόπα Αφρικά. Οπότε είναι πολλές οι επιλογές. Μπαίνεις από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή και παίζεις πολύ εύκολα και γρήγορα. Πάμε στο δεύτερο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, δεύτερο εκπομπή εδώ. Πάω 24. Συνεχίζουμε μέχρι και τις 2. Εναλλακτικό team καλοκαιρινό σιγά σιγά, όπως καταλαβαίνετε. Θα αλλάζει λίγο το πρόγραμμα αυτές τις εβδομάδες, αυτές τις ημέρες. Γιατί ξεκινάνε. Έχουν ξεκινήσει κάποιες άδειες, ας πούμε, στο Τέρος Ανασιάδης. Έχει ξεκινήσει την αδειά του άνθρωπος. Είναι κατά μεσή της αδειάς του. Εδώ είμαστε μαζί με Αγάπη Γαβριελίδου. Κάναμε μια κουβέντα με τον Σταύρο Κόρκα. Στο τέλος κουβέντας μας κάναμε και μια αναφορά στα μπασκετικά. Διαβάζεται και στο ΠΑΟΚ 24 εδώ και ώρα ουσιαστικά ένα σενάριο που έχει διαρρεύσει από χθες και έχει να κάνει με το ενδιαφέρον του Λάζαρου Παπαδόπουλου για την ΚΑΕ. Είναι ένα σενάριο το οποίο έχει βάση. Έτσι, είναι, το όλο θέμα έχει βάση και ισχύει. Τώρα, το θέμα είναι ότι τον τελευταίο καιρό, εδώ και περίπου ένα μήνα, αλλά ακόμα περισσότερο 2 τελευταίες εβδομάδες, το βάρος του ΠΑΟΚ έχει πέσει πάνω στον Γιώργο Καραμάνο, και όταν λέω έχει πέσει πάνω, εννοώ της οικογένειας, και είναι αυτό το θέμα στο προσκήνιο. Από χθες ο Γιώργος Καραμάνος έφυγε από τη Θεσσαλονίκη, αναμένεται περίπου στο τέλος του μήνα, και με βάση το δικό του προγραμματισμό, ας το πούμε έτσι, μέχρι εκείνο το διάστημα, δηλαδή το τέλος του μήνα, αναμένεται να έχει τελειώσει το γραφειοκρατικό κομμάτι και να ξεκινήσει να τρέχει και τυπικά την ΚΑΕ. Μέχρι τότε δεν ξέρω αν θα έχει γίνει κάτι τέτοιο. Σήμερα που μιλάμε δεν φαίνεται να έχει και πάρα πολλές πιθανότητες για να γίνει αυτό το πράγμα. Γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη καχυποψία γύρω του. Τώρα, όσον αφορά το θέμα του Λάζαρου Παπαδόπουλου που αναφέρουμε σήμερα, ο πρώην μπασκετμπολίστας και του ΠΑΟΚ έχει έναν πολύ διαφορετικό τρόπο ενασχόληση με τον μπάσκετ από τότε που σταμάτησε. Δηλαδή, τρέχει μια πλατφόρμα όπως η Αθλέντα, που είναι σαν αθλητικό social media, και μέσα από αυτή την πλατφόρμα έχουν προκύψει διάφορες συμφωνίες παικτών με ομάδες στην Ελλάδα. Γενικότερα έχει έναν πολύ διαφορετικό τρόπο σκέψης γύρω από το άθλημα από το συνηθισμένο. Και βλέποντας την κατάσταση στην ΚΑΕΠΑΟΚ το τελευταίο καιρό, έχει κάνει κάποιες επαφές με ανθρώπους της οικογένειας του ΠΑΟΚ, ούτως ώστε να δει το πώς μπορεί να εμπλακεί στην επόμενη μέρα. Τώρα, ο Λάζαρος Παπαδόπουλος, όπως ξέρετε περισσότεροι, έχει καταγωγή από το Καζακστάν, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι. Μιλάει και τα ρώσικα, έχει μια επαφή με την οικογένεια Σαββίδη.
Αλλά πέρα από αυτό και μια πρώτη έτσι προσέγγιση που μπορεί να έχει γίνει νωρίτερα μέσα στη σεζόν, πολύ νωρίτερα μάλλον, κάτι άλλο τώρα δεν υπάρχει. Έτσι, όσον αφορά την οικογένεια Σαββίδη και τον Λάζαρο Παπαδόπουλο. Οπότε, το όλο θέμα που διακινείται από χθες, νομίζω μπαίνει σαν προϋπόθεση ουσιαστικά ότι αν είναι να αναλάβει αυτό το σχήμα, να έχει και τη στήριξη. Όταν λέμε στήριξη, δεν εννοούμε την ηθική στήριξη, όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε την οικονομική, από την οικογένεια Σαββίδη. Αλλά κάτι τέτοιο τώρα που μιλάμε, ούτε τελειωμένο είναι, ούτε μπορεί να υποθεί με σιγουριά. Έτσι. Γιατί είναι πολύ ανοιχτό το όλο ζήτημα. Είναι πολύ ανοιχτό γιατί εδώ και 2 εβδομάδες, ας το πω έτσι, μετά τις 2 συναντήσεις που έγιναν γνωστές και με την παρουσία του Θανάση Κατσαρή, του κυρίου Καραμάνου, η οικογένεια του πάει ασχολείται με αυτό το θέμα. Ας δούμε πώς εξελίχθηκε το θέμα Καραμάνου και βλέπουμε το πώς εξελίσσεται και το όποιο ενδιαφέρον υπάρχει από την πλευρά του Λάζαρου Παπαδόπουλου. Προφανώς και στη σκέψη που έχει ο Λάζαρος για την εμπλοκή του στην ΚΑΕ δεν είναι μόνος του. Προφανώς έχει μία ομάδα ανθρώπων που σκέφτεται να ενεργοποιήσει. Και μένει να δούμε αν αυτό το θέμα μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι πιο ουσιαστικό πέρα από το κομμάτι του ενδιαφέροντος, των ερωτήσεων για την κατάσταση, των επαφών με κάποιους ανθρώπους του συλλόγου για την επόμενη μέρα στην ΚΑΕ. Καταλαβαίνετε ότι βλέποντας λίγο τις αντιδράσεις στο ένα θέμα που έχει να κάνει με τον Γιώργο Καραμάνο και στο άλλο θέμα που έχει να κάνει με τον Λάζαρο Παπαδόπουλο, αντιλαμβάνεστε τη διαφορά των αντιδράσεων. Στο ένα θέμα που έχει να κάνει με τον κύριο Καραμάνο υπάρχει καχυποψία. Στο άλλο θέμα με τον Λάζαρο Παπαδόπουλο βγαίνει κάτι σαν ελπίδα. Ξαναλέω όμως ότι σήμερα που μιλάμε, 20 Ιουνίου, το όλο θέμα της ΚΑΕ ουσιαστικά έχει πέσει για το όλο θέμα της ΚΑΕ έχει πέσει το βάρος στην πλευρά του κυρίου Καραμάνου. Έτσι. Τώρα, όσον αφορά τον κύριο Καραμάνο, είπαμε και πριν ότι αυτή η παρουσία στο Σαλονίκη ολοκληρώθηκε χθες. Στην γραπτή του δήλωση ανέφερε ότι μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα προχωρήσει όλο το γραφειοκρατικό κομμάτι ούτως ώστε να αναλάβει τη διαχείριση. Μεταφέραμε και χθες κάποιες πληροφορίες οι οποίες δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να έχουν βάση για την επιστροφή του περίπου στο τέλος του μήνα στη Θεσσαλονίκη και πάντα με αυτό ως βάση να γίνει και εκεί μια συνέντευξη τύπου, εφόσον βεβαίως έχει προχωρήσει όλο το άλλο κομμάτι, το γραφειοκρατικό και της ουσιαστικής και τυπικής ανάληψης καθηκόντων. Και επίσης, αυτό που το αναφέρουμε από την πρώτη στιγμή που βγήκε αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα, όταν εμφανίζονται χρήματα, όλα τα άλλα σταματάνε. Μέχρι στιγμής χρήματα δεν έχουν εμφανιστεί. Δεν ξέρω αν θα υπάρχουν υποθέσεις για να εμφανιστούν από τον συγκεκριμένο άνθρωπο, αλλά μέχρι σήμερα που μιλάμε, χρήματα δεν έχουμε δει και το μοναδικό πράγμα που έχει γίνει είναι το τέλος της συνεργασίας με τον Λίεπα Θεοδόρο, ο οποίος χθες το βράδυ ανακοινώθηκε από την ΚΑΕΑ και αν θυμάμαι αύριο το μεσημέρι είναι και η παρουσίασή του από την ΑΕΚ. Έτσι. Μια κίνηση που προφανώς και δεν κάθισε καθόλου καλά και επικοινωνιακά και ουσιαστικά και είναι μια κίνηση που ξένησε πολύ κόσμο. Και είναι φυσιολογικό να το ξένησε τον πολύ κόσμο γιατί ήταν μια απόφαση που πάρθηκε από έναν άνθρωπο ο οποίος σήμερα που μιλάμε δεν είναι κάτι τέλος πάντων στην ΚΑΕ. Δεν ξέρω αν θα είναι κάποια στιγμή άμεσα, έτσι, αλλά είναι μια απόφαση ας πούμε που πάρθηκε από τον ίδιο. Τέλος πάντων, ξαναλέω ότι όσον αφορά το κομμάτι των εγγυήσεων, ο ίδιος ο Καραμάνος έχει το καρπούζι, έχει το μαχαίρι. Αν τις παρουσιάσει, και όταν λέω εγγυήσεις, είναι αυτό που λέγαμε και χθες εδώ με τον Σταύρο τον Κόλκα, εγγυήσεις μιλάμε χρήματα. Έτσι. Αν τις παρουσιάσει και αν μπουν χρήματα για να τρέξει το μαγαζί, να το πω έτσι μέσα εισαγωγικά, αρχίζει και το τρέχει. Με λόγια, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να τρέξει κάτι. Έτσι. Και δεν είναι
δεν είναι τυχαίο ότι η όλη αναφορά στο ενδιαφέρον του Λάζαρου Παπαδόπουλου, που δεν είναι τωρινό, έτσι, δεν είναι ένα ενδιαφέρον το οποίο εκφράστηκε τώρα, είναι ένα ενδιαφέρον που έχει δρομολογηθεί, να το πω έτσι, εδώ και καιρό, δεν είναι τυχαίο ότι τώρα έγινε γνωστό. Έτσι. Και δεν διαψεύδεται. Γιατί αν δεν υπήρχε κανένα ενδιαφέρον, το όλο θέμα θα είχε διαψευστεί. Τέλος πάντων, θα υπήρχε ένα κλίμα από την άλλη πλευρά ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Οπότε το κρατάμε και περιμένουμε να δούμε τι μπορεί να προκύψει για την επόμενη μέρα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, αν κινούσαμε ένα 48ωρο πίσω, δεν μπορούμε να μιλάμε για επόμενη μέρα με Γιώργο Καραμάνο. Ναι. Έτσι. Όχι, δεν μπορούμε να μιλάμε. Γιατί δεν είναι... Όχι, δεν είναι σίγουρο απλά. Εμένα δεν μου φαίνεται ότι στο τέλος θα υπάρξει αίσιο τέλος με αυτή τη... αίσια εξέλιξη με αυτή την κατάσταση. Έτσι. Το αναφέρω και να δούμε το τι με λιγενέστε. Όλα αυτά τα οποία συζητάμε απαντώνται μόνο με χρήματα. Ναι. Αν ο Γιώργος Καραμάνος εμφανίσει ένα ποσό και αρχίζει και τρέχει η ΚΑΕ, αρχίζει και τρέχει, είναι πολύ απλό. Αλλά μέχρι στιγμής κάτι δεν έχει γίνει. Περιμένουν τώρα από χθες ουσιαστικά. Από χθες είναι σε μια επαφή οι δικηγόροι, τέλος πάντων, των δύο πλευρών, του ΑΣΥΓΜΑ και του Καραμάνου, για να τρέξει αυτό το κομμάτι μετά την καταρχήν συμφωνία. Ναι. Τι αυτό υπήρχε. Υπήρχε καταρχήν συμφωνία. Γράφτηκε και στην περιβόητη ανακοίνωση του ΕΡΑΣΤΕΧΝΗ. Ναι. Που τόσο πολύ συζητήσαμε. Αλλά από την καταρχήν συμφωνία μέχρι τη συμφωνία υπάρχει μια απόσταση. Έτσι. Η οποία απόσταση πολλές φορές δεν είναι και τόσο εύκολο να διανυθεί. Στα δικά μας τα μάτια μπορεί να φαίνεται εύκολο, αλλά δεν είναι και τόσες φορές. Οπότε περιμένουμε να δούμε. Αν εμφανιστούν χρήματα, όλη η άλλη κουβέντα σταματάει. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Αν εμφανιστούν χρήματα του Ρέα Καραμάνου και ξεκινήσει να τρέχει την ΚΑΕ πιάνοντας παλιά χρέη όσον αφορά πρόσωπα, χρέη όσον αφορά εφορία ΙΚΑ, αρχίζει και τρέχει το μαγαζί. Πάντως, αν δεν προχωρήσει όντως, ρε παιδί μου. Επόμενη μέρα, ε. Ναι, όχι πέρα από την επόμενη μέρα. Είναι λίγο οξύμορο ότι έχει αφήσει να φύγει ο προηγούμενος προπονητής σου, τον οποίο σε διαφορετική περίπτωση νομίζω δεν θα το έφερνε με αυτόν τον τρόπο. Καταρχάς, κοίταξε. Είναι λίγο οξύμορο το ότι έχει αφήσει να πάρει την απόφαση ο ίδιος για το θέμα του προπονητή. Ναι. Και ουσιαστικά να σε επηρεάσει όλη τη σεζόν. Ακριβώς. Ο Ηλίας Παθεοδόρου την πρόταση της ΑΕΚ την είχε στα χέρια του το προηγούμενο διάστημα. Ναι, και εδώ και μέρες. Ναι. Περίμενε. Και ήταν εδώ κάθε μέρα. Νομίζω ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα περίμενε. Ναι. Έτσι, για να κάνει μια ουσιαστική κουβέντα, όχι μια κουβέντα στο πόδι 5 λεπτά, ότι εντάξει, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε μαζί γιατί δεν μπορούμε να σε καλύψουμε και όλα αυτά. Ναι. Έτσι. Και έχοντας προφανώς στο μυαλό του ότι δεν πρόκειται να πάρει ένα μεγαλύτερο ποσό. Ναι, ρε παιδί μου, ουσιαστικά ο Παπαθεοδόρου αυτό που ήθελε και το βρήκε στην ΑΕΚ. Έτσι. Μια κανονικότητα μπορεί να είναι. Εκτός από το κομμάτι των χρημάτων του ίδιου, να δει ένα project που να έχει μπροστά του. Έτσι. Απόλυτα λογικό. Κάτι τέτοιο από το ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να παρουσιαστεί με αυτή την κατάσταση που υπάρχει. Αλλά έχει διάθεση να περιμένει. Ναι. Δηλαδή να βρεθεί μια λύση στο κομμάτι το διοικητικό και από εκεί και πέρα μετά να συζητήσει τις δικές του σκέψεις με την όποια διοίκηση τέλος πάντων αναλάβει. Ναι. Αλλά κάτι τέτοιο δεν επιτράπηκε να γίνει. Και αυτός δεν επιτράπηκε, πήγε να διαρρεύσει προς τα έξω ότι μα έχει υπογράψει την ΑΕΚ. Ναι. Δεν είχε υπογράψει την ΑΕΚ όταν έγινε αυτή η κουβέντα. Το ότι είχε συζητήσει, ναι, είχε συζητήσει. Το ότι μπορεί προφορικά να έχει γίνει μια κουβέντα ότι ναι, παιδιά, είμαι θετικός, αλλά πρέπει να μιλήσω και με τον ΠΑΟΚ πρώτα. Mm-hmm. Επίσης έχει γίνει. Μοιάζει λίγο ξύμορο γενικά όλα αυτά. Δεν ξέρω. Αυτό που λέγαμε και χθες, ότι δεν ξεκινάς πολύ καλά με αυτό. Το όλο ζήτημα που έχει να κάνει με τον Παπαθεοδόρου θα μπορούσε να. Ακόμα και έτσι. Πάλι η ίδια να είναι η εξέλιξη. Έτσι, με τον Παπαθεοδόρου να αναλαμβάνει την ΑΕΚ, θα μπορούσε να έχει γίνει με πολύ καλύτερο τρόπο. Ναι. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, έγινε αυτό, τελείωσε. Απλά και το σημειώνουμε, γιατί είναι κάτι σημαντικό που ουσιαστικά σου επηρεάζει και το αγωνιστικό κομμάτι για όλη τη σεζόν. 100%. Με όποιον και αν είναι στο τιμόνι. Ναι, δεν έχει να κάνει αυτό. Εντάξει. Τέλος πάντων.
Υπάρχει μια εξέλιξη τη τελευταία στιγμή, Νίκο. Εξέλιξη τη τελευταία στιγμή. Τώρα έπρεπε να πει από Χρήστο και όση μια μουσική αγωνία και άγχου. Σοκ. Ναι. Κώστας Καραπαπάς τέλος από το γραφείο του Ολυμπιακού. Έλα ρε αγαπητό Κωστό, δεν ήτανε. Ανακοινώθηκε όμως. Ανακοινώθηκε πριν. Ξέρουμε και ποιος θα είναι επόμενος. Οκ, okay, άλλο αυτό. Αλλά τέλος. Ποιος είναι επόμενος, λέγεται. Νομίζω πλέον λέγεται, δεν λέγεται. Δεν ξέρω. Ο Νίκος Γαβαλάς θα είναι. Α, ναι, της Νόβα. Ναι. Λέγεται εδώ και κάνα δίμηνο, νομίζω. Ένας κανονικός άνθρωπος, παιδιά, εντάξει, οκ. Ναι, δηλαδή, και μπορείς να κάνεις κανονική κουβέντα μαζί του. Ο Κώστας Καραπαπάς Νίκο αναλαμβάνει καθήκοντα γάμα αντιπροέδρου και επιχειρησιακού διευθυντή, Director of Club Operations. What? What? Δηλαδή θα δίνει κάτι να γράφει Director of Club Operations. Τι λέει, ρε φίλε. Δεν ξέρω δηλαδή πραγματικά. Ωραία. Γιατί, αλλά οκ. Okay. Αυτό, okay. Αυτό θα κάνει τώρα, από και πέρα. Τώρα πέρα από την πλάκα. Είναι σημαντική αλλαγή. Είναι για μένα, σημαντική αλλαγή και εφόσον αναλάβει ο Νίκος Γαβαλάς, τον οποίο τον άνθρωπο δεν τον ξέρω προσωπικά, δεν έχω μιλήσει ποτέ. Ξέρω μαζί ότι είναι ένας νορμάλ άνθρωπος καταρχάς. Είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο μπορείς να κάνεις μια κανονική κουβέντα. Μπορεί να διαφωνείτε, ναι. Εντάξει, αλλά να κάνετε μια κανονική κουβέντα. Έτσι. Ναι. Με το συγκεκριμένο δεν μπορεί να κάνει κανένα κανονική κουβέντα. Εντάξει. Γι' αυτό λοιπόν ως. Of operations. Operations. Ναι, περίμενε. Director of Club Operations. Πολύ ωραία. Εντάξει. Καλό κουράγιο σε όποιον ασχοληθεί μαζί του με τον Director of Club Operations του Ολυμπιακού. Μάλιστα. Και αυτό είναι ανακοίνωση του Ολυμπιακού. Ή ενημέρωση. Ανακοίνωση. Τι λέει, ρε φίλε. Ναι, ανακοίνωση ναι. Για τον Κώστα Καραπαπά. Κώστα Καραπαπά, είναι Νίκο. Μπράβο. Σημαία τη ομάδα. Σε παρακαλώ. Φαντάζεσαι να κατέβει βουλευτή κι αυτό. Όχι. Και στην Ελενόρα, ναι, ρε. Είδα λίγο την αρχή. Είδα λίγο την αρχή. Πολύ πτώμα, δεν είδα. Θέλω να το δω όμως, γιατί πιστεύω ότι είπε πράγματα που δεν τα έχει πει τελευταία. Ναι. Αν και γενικότερα μιλάει με φίλοι. Είναι παντού η Κυρκή. Εντάξει, είναι λογικό, ρε. Απλά είναι παντού. Εντάξει, είναι παντού. Είναι φυσιολογικό, είναι. Τώρα είναι προεκλογική περίοδο. Είναι και ένα νέο πρόσωπο που πρέπει να είναι παντού. Πρέπει να είπε ωραία πράγματα πάντως. Είδα αρκετά μεγάλη επίχυση γενικότερα. Στηρίζουμε Κυρκή, εννοείται. Αυτό είναι θετικό. Με τον Κινάλ κατεβαίνει, θυμίζουμε. Στηρίζουμε, ρε παιδί. Πασόκ. Στηρίζουμε, τι να κάνουμε. Αλφα Θεσσαλονίκη, Αλφα. Είναι κέντρο. Ναι, Αλφα. Αλφα Θεσσαλονίκη. Στηρίζουμε όλοι. Σκληρά με γύρω στο τέλο. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο μα διάλειμμα για να επιστρέψουμε με τα υπόλοιπα. Μαζί μα είναι ο Φτίκα, ο οποίο βρίσκεται στην κάτω τούμπα Απόλυνο του 39 πάνω από τον κήπο του Καλού. Μπορείτε εκεί να βρείτε ό,τι θέλετε σε πλακάκια και είδη υγιεινής. Υπάρχουν πάρα πολλές προσφορές σε επιλεγμένα είδη που τρέχουν όλο αυτό το διάστημα και προϊόντα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους. 905-503 το τηλέφωνο. Δωρεάν μεταφορά στον χώρο σας για όλα. Και τα ανάγκη είναι μαζί μας. Όπου βρίσκεται ό,τι θέλετε για παπούτσια, είτε μιλάμε για άντρες, είτε για γυναίκες, είτε για παιδιά. Πολλά είναι και τα καταστήματα στην πόλη. Πλατεία Αγίας Σοφίας, Mediterranean Cosmos. Τσιμισκή με Αριστοτέλους, το πιο νέο από όλα. Με ελευθερίες Βενιζέλος για όσους ταξιδεύουν και φυσικά πολλά στόκ με πολύ πολύ καλές τιμές και nak.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, εδώ μέχρι και τις 2 μαζί με την πολύ καλή φίλη και την πολύ καλή συνάδελφα Αγάπη Γαβιλίδου. Συνεχίζουμε τα του ΠΑΟ και όχι μόνο. Ναι, όχι μόνο. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για διαρκείας. Μεγαλώνει το νούμερο καθημερινά. 1658 χθες το απόγευμα. Νομίζω σήμερα θα ξεπεράσει τις 2.000 έτσι όπως δεν πάνε. Δεν νομίζω ότι το ταβάνι των 22.000 μπήκε τυχαία, αγάπη. Και εγώ δεν το νομίζω. Γιατί άμα σκεφτείτε ότι τώρα μιλάμε μόνο διαδικτυακά και μόνο για ανανεώσεις και φεύγουν πάνω 500 την ημέρα, βασικά 1.000, περίπου εκεί πέρα 500 με 1.000, θα καταλαβαίνεις θα γίνει το να ανοίξουν και στα, βγουν και στα γραφεία και μετά πόσο μάλλον όταν ξεκινήσουν οι νέοι κάτοχοι μπορούν να πάρουν ορισμένες θέσεις. Νομίζω ότι αυτοί που ξαναπαίρνουν διαρκείας, ανανεώνουν τέλος πάντων διαρκείας τους, οι περισσότεροι εξ αυτών είναι χρόνιοι κάτοχοι, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν είναι που πήρανε πέρσι, ας πούμε, πρώτη φορά. Ναι. Υπάρχουν προφανώς και τέτοιοι, οκ. Okay. Αλλά νομίζω ότι είναι μία γκάμα τέλος πάντων φιλάθλων που κάθε χρόνο τέτοια εποχή έχουν τσεκαρισμένα τα χρήματά τους για τα διαρκείας. Ναι. Έτσι. Απλά αυτή η γκάμα, όπως καταλαβαίνω, μεγαλώνει χρόνο με το χρόνο. Λογικό. Και για να φτάσει στο επίπεδο να βάζεις κόφτη στα 22.000, αντιλαμβανόμαστε ότι και οι ανανεώσεις να μην ήταν πολλές. Ναι. Αν σκεφτούμε ότι πέρσι ήταν 19.000 κάτι, πόσο δεν θυμάμαι το αριθμό των διαρκείας που είχαν πουληθεί πέρσι, αντιλαμβανόμαστε ότι αν βάζεις κόφτη στους 22, κάπου στα μισά ίσως και παραπάνω να βάζεις και τις ανανεώσεις.
Ναι. Όχι, όχι στα μισά. Και σίγουρα παραπάνω τα μισά. Παραπάνω. Να βάζει και τι ανανεώσει. Οπότε. Ο αριθμός αναμένεται και φέτος να είναι πολύ μεγάλος και πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι έχει και περισσότερα παιχνίδια, υπάρχουν περισσότερα ντέρμπι, υπάρχει το κομμάτι της προοπτικής του Champions League, όπως και να το κάνουμε, και επειδή το καταλάβαμε και πέρσι, το τι γίνεται όταν δεν έχεις διαρκείας, είναι μάλλον πιο εύκολο για όλους όσον αφορά τα λεπόρια τους, γιατί οικονομικά έχει ανάλογα τη τσέπη του καθένα. Όχι, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον φέτος. Mm-hmm. Γιατί είναι όλα αυτά μαζί. Πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και φαίνεται κιόλας από τις πρώτες ημέρες. Και σου λέω, επειδή πολλοί δεν είναι εξοικειωμένοι με την ηλεκτρονική διάθεση και περιμένουν ενδεχομένως να βγουν στα γραφεία, εκεί θα έχει ακόμη περισσότερο κόσμο. Mm-hmm. Αλλά και τώρα που σε δύο μέρες έφυγαν πάνω από 1.300, εντάξει, και αυτό λέει κάτι, έχουν ξεκινήσει καλά. Εντάξει, έχουν ξεκινήσει πολλές ομάδες προετοιμασίας σιγά-σιγά. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός έδωσε και ένα φιλικό χθες. Ο Άρης έχει ξεκινήσει με την Βιτορούλ στο Ελπάσο. Μάλιστα. Και κλεισμένο το θυρών. Κοίταξε να σου πω λίγο κάτι. 3-2. Όταν ξεκινάς επίσημο παιχνίδι. Τέλη Ιουλίου. 28. Τέλη Ιουλίου. Πρέπει να είναι 28, κάπου εκεί πρέπει να είναι. Κάπου εδώ ξεκινάς, δεν είναι. Και πάμε ναι. Πέρσι τέτοια εποχή ξεκινήσει. Και ο Άρης ξεκίνησε χθες. Ο Άρης ξεκίνησε, σωστά. Και θα φύγει νομίζω στο ίδιο διάστημα σχεδόν με τον Μπάουξ στην Ολλανδία. Θα είναι πολύ πολύ κοντά. Και σιγά σιγά ξεκινάνε, ναι. Η ΑΕΚ δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Έχει ξεκινήσει. Δεν έχω ακούσει κάτι να ξεκινήσει, αλλά και αυτή νομίζω στα κοντά. Υπάρχει γενικά μια κινητικότητα και στις ομάδες. Mm-hmm. Ο Ολυμπιακός που είπαμε θα αντιμετωπίσει η Βικτωρία Πλιτζέν. Ναι. Ο Άρης ΑΕΛ Λεμεσού. ΑΕΛ Λεμεσού 1 Αυγούστου στην δροσερή Κύπρο. Τον Ατρόμητο δεν θυμάμαι καθόλου. Στην Κύπρο, μία Αυγούστου. Κρακόβια. Α, ναι, οκ. Okay. Η Πολωνική έχει πολύ καλά παιδιά οπαδούς αυτή η Κρακόβια. Έχει οπαδούς έτσι επιστήμονες, ρε παιδί μου, και ανθρώπους. Επιφανής και η Κρακόβια. Βέβαια, βέβαια. Στην Κύπρο πρέπει να έχει και 45 βαθμούς τότε. Στην Κύπρο, μία Αυγούστου. Χθες εδώ πέρα που το συζητούσα το βράδυ με. Με συνάδελφο. Κύπρο ορμόμενο συνάδελφο. Λογικά θα είναι εκεί, ναι. Μου έλεγε ότι αν είναι και η μέρα δύσκολη, δηλαδή αν είναι ζεστή μέρα όντως. Ναι. Είναι πάλι αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, μπορεί και το βράδυ να έχει 40 βαθμούς, ας πούμε. Ωραία. Εντάξει, αν πετύχει, δηλαδή, κάψουν εκείνο τον καιρό και μη χειρότερα. Ναι, αρχίσαμε να ακούσουμε τι απαιτήσει. Δηλαδή, απαιτύχει αεράκι. Ναι, μπορεί να πετύχει χαλαρές μέρες, ας πούμε. Από 38 μέρες. Όλες τις μέρες. Ναι, για την Κύπρο, ας πούμε, να είναι 35. 36-37. Κατάλαβες. Αυτό. Τώρα παραπάνω, δεν ξέρω. Καλά θα περάσει. Είναι λίγο δύσκολο για όποιον πάει. Πάντως, εγώ χαρούμενο του βλέπω στον Άρη για τον για την ΑΕΛ. Νορμάλ. Δεν θα σου πω λίγο κάτι μόνο τώρα. Σε αυτό το επίπεδο, ειδικά του Europa League, αν είσαι. Απλά σοβαρός. Δεν είναι κακή ομάδα. Τρίτη στην Κύπρο κύπελο. Δεν είναι. Απλά νομίζω ότι με τις περισσότερες ομάδες αυτού του επίπεδου, δηλαδή ναι. Τώρα δεύτερο προγραμματικού γύρου, ξέρω εγώ τρίτου τι είναι στο Europa League, δεν θυμάμαι. Ναι. Συνήθως υπάρχει μια διαφορά επίπεδου. Αλλά όπως έχουμε καταλάβει, το κομμάτι των προγραμματικών είναι ένα πολύ περίεργο κομμάτι μέσα στη σεζόν. Πολύ, πολύ περίεργο. Ναι. Γιατί. Μπορεί να σου φτιάξει τη σεζόν. Μπορεί να τη χαλάσει κιόλας. Αλλά μπορεί να σου βάλει πολύ δύσκολα από πολύ νωρίς. Και ειδικά όταν έχεις τέτοιους αντιπάλους, που ξέρεις περισσότερο πιστεύω ότι είναι βατή, ότι είναι χεριούς και όλα αυτά, να σου δημιουργήσει πρόβλημα. Έτσι. Εντάξει. Αλλά εντάξει. Απλά είναι τα προγραμματικά, είναι μια πολύ περίεργη κατάσταση που δεν μπορείς να είσαι ποτέ σίγουρος. Γιατί μιλάμε για την αρχή της σεζόν, οπότε δεν ξέρεις το κατά πόσο θα είσαι έτοιμος, αν θα έχεις όλους τους παίκτες. Το έχουμε ζήσει στον πάγκο γενικότερα. Γιατί είναι εν μέσω μεταγραφικής περίοδου του καλοκαιριού που τραβάει πολύ, οπότε δεν ξέρεις αν έχεις όλα τα κομμάτια του παζλ που θέλεις. Μπορεί να έχεις όλα τα κομμάτια του παζλ σε ένα τελευταίο προγραμματικό, ξέρω εγώ, play-off και στα ξεκινήματα να μην τα έχεις. Ναι, μπορεί. Γι' αυτό λέω ότι είναι μια περίεργη κατάσταση. Έτσι, γιατί, ας πούμε, για τον ΠΑΟ κάθε καλοκαίρι βλέπουμε ότι το όλο κομμάτι των προγραμματικών άλλες φορές φέρνει χαμόγελο, άλλες φορές φέρνει προβληματισμό. Έτσι. Δηλαδή, πέρσι η κατάσταση. Ενώ έχει φέρει ένα πολύ μεγάλο ενθουσιασμό, παρότι ξέραμε όλοι ότι με την Μπενφίκα είναι πάρα πολύ δύσκολο ναι, το ήταν, να περάσει. Ήταν και η εικόνα, ο τρόπος που αποκλείστηκες ναι. Σου άφησε μια πίκρα. Ήταν εκείνο το, ναι, ήταν εκείνο το ξεκίνημα στην Τούμπα που ήταν καλό, αλλά μετά ναι. Ξαφνικά ναι. Κατέρευσες. Ναι, ό,τι σου έδωσε η τύχη στην Πορτογαλία, στο πήρε πίσω στην Τούμπα. Ναι, εκεί λίγο τα χάσα. Αλλά οκ, ναι, αυτό έμεινε λίγο όλη τη χρονιά. Να ακολουθούσε μια αλήθεια την ομάδα. Αλλά εντάξει, ναι, συμφωνώ σε αυτό. Τα προγραμματικά μπορούν να σου φτιάξουν τη σεζόν, αλλά μπορούν να τη χαλάσουν κιόλας.
Πέρα από την πλάκα, εντάξει, ο Άρης έχει κάνει καλές κινήσεις. Ήρθε και ο Ιντέγε χθες. Σήμερα περιμένουν, νομίζω, να δουν αγωματικά και τέτοια. Θα το δούμε κατά πόσο κάνει καλές κινήσεις. Έχει κάνει, εντάξει, σαν σε μια εικόνα το πάνε καλά. Όπως και πέρυσι το είχαν πάει καλά. Γιατί εμείς είμαστε αντικειμενικοί, κίνηκα ο Μοσχοβίτη. Ναι, δεν λέμε αγάπη, πέρα ιστορίες, έτσι. Βεβαίως. Τα λέμε όλα. Βεβαίως. Εντάξει, τώρα επειδή ας πούμε γίνονται διάφορα πραγματάκια που σχολιάζουν δεξιά-αριστερά, όλα μες στη ζωή είναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Σωστά. Εντάξει. Σωστά. Τι να κάνουμε δηλαδή. Έχεις δει αυτό που διάφορους φίλους του Άρη τους πειράζει όταν μπαίνουν φωτογραφίες του Ιντέγε με τη φανέλα του Ολυμπιακού και λένε ότι γιατί βάζετε του Ολυμπιακού ενώ ακολούθησε μια ομάδα στην Κίνα ή πώς τη λένε, δεν θυμάμαι καν. Δεν έπαιζε, ρε παιδιά. Τους πείραξε όμως. Μα δεν έπαιζε. Όχι, τους πείραξε. Και λέει ότι γίνεται με σκοπό, ρε παιδί μου, για να τονιστεί ότι. Στην Αθήνα κιόλας το είδα. Σε site της Αθήνας, όχι εδώ. Ότι τονίζεται ότι ήταν του Ολυμπιακού ενώ ακολούθησε μετά μια ομάδα στην Κίνα. Όχι, Νίκο, πρέπει να το λες με μικρά γράμματα κάτω-κάτω. Και ναι, και αλήτες, και αλήτες, γιατί το κάνετε αυτό. Και ενοχλεί και ότι αναφέρεται ως ο πρώην άσος του Ολυμπιακού. Έρμε να λέμε ο πρώην άσος της. Πώς λέγεται αυτή η ομάδα, ποια θα είναι, Γκουάντζου κάτι, ναι. Είναι η τελευταία του, άσχετα αν έπαιξε και πρόσφερε. Άρα πρέπει να λέμε αυτήν. Και βρες μια φωτογραφία τέλος πάντων, μην βάλεις του Ολυμπιακού, εντάξει. Βάλε μια άλλη. Βάλε μια με πολιτικά. Μην δημιουργείς κλίμα. Ο Ολυμπιακός τον ανακοίνωσε τον Κάιπερσε. Νομίζω ναι, και αυτό. Ή ελεύθερο, γιατί τελευταία είναι και αυτό ένα κομμάτι. Και αυτό το ερώτημα υπάρχει από χθες. Γιατί ρωτάνε πολλοί. Όλοι αυτοί τώρα που πήρε ο Ολυμπιακός θα μείνουν ή κατευθείαν. Μπορεί να πει κάπου ελεύθερος. Όπως ο Θεατζίδης πήγε 6 μήνες ελεύθερος στον Άρη. Έκανε συμβόλαιο 6 μηνών. Εντάξει, γιατί συμβαίνουν και αυτά. Πώς, και τώρα ετοιμάζεται να πάει και στον Παναθηναϊκό. Λένε. Γιατί αρέσει και εκεί. Γιατί 6 μήνες συμβόλαιο δεν έχω ξανακούσει. 6 μήνες δανεικό έχω ακούσει. Γιατί α πούμε το Σιώπη που τον άφησαν να φύγει. Αλλά ξέροντας που θα πάει, γιατί αλλιώς δεν τον άφηναν, δεν βρίσκονταν λύση. Έχει υπογραφή ρήτρα ότι για να φύγεις. Πρέπει να είσαι εκεί. Δεν θα πας εκεί. Δεν. Τώρα okay. Αυτό θα πας εκεί είναι μια άλλη κουβέντα. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Γενικά γίνονται ρε βραδάκια σε αυτά. Ναι, οκ. Okay. Συμβαίνουν αυτά. Απλά γενικά, τυχαίνει. Το σκάνδαλο που ο Μπρούνο πήγε στον Ολυμπιακό, παίξε τον δρομή του. Ναι, αφού ο δρόμο είναι δικό μα, πώς έγινε αυτό. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Είπε, λέει, χθες ο Αλέξης Τσίπρας σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ότι υπάρχουν ομάδες στην Ελλάδα που θέλουν άλλες ομάδες δορυφόρους και πείραξε αυτό πολλούς. Ναι. Γιατί απορώ συμβαίνει. Ναι. Η συνέντευξη αυτή που έδωσε χθες σε αθλητικό ραδιόφωνο στην Αθήνα είχε αρκετό ενδιαφέρον. Εμένα μου έκανε εντύπωση. Ήταν αρκετά ενημερωμένο σε όλα τα ζητήματα και σε εξειδικευμένα πράγματα. Εδώ εσύ ήξερε τα πάντα, είναι η αλήθεια. Ναι. Πού το περίμενα. Ναι. Επίσης, νομίζω ενοχλήθηκαν αρκετοί Ολυμπιακοί για τον μπάσκετ, γι' αυτό που είπε ότι δεν κατάλαβα γιατί επέλεξε ο Ολυμπιακός να πέσει. Καλά, και θα σου πω λίγο κάτι. Είναι μια απορία πολλών. Είπε αλλά... το κορυφαίο ότι το Βασιλακόπουλο το θυμάμαι από παιδί. Κι αυτός. Και δηλαδή. Εσύ. Ναι. Όλος ο κόσμος. Το θυμάμαι από παιδί, ναι. Είπε γενικότερα και για να διάρθρωση. Είπε ότι η λύση είναι να μειωθούν οι ομάδες και είπε ότι είχε πει ο ίδιος ο Βασιλιάδη να πάνε στις 10 ομάδες. Είπε ότι δεν έχει νόημα έτσι όπως ήταν μέχρι πρώτη τέλος πάντων το πρωτάθλημα, γιατί στο δεύτερο μισό οι ομάδες που διεκδικούσαν κάτι στην κορυφή και οι ομάδες που έπαιζαν, που ήταν να παλέψουν για την παραμονή, έπαιζαν κανονικά, ενώ όλοι οι υπόλοιποι ουσιαστικά χάριζαν βαθμούς ανάλογα με τα συμφέροντα. Τι άλλο είπε. Εντάξει, είπε γενικότερα για την κατάσταση στο ποδόσφαιρο, για κάποιους επιχειρηματίες φωτογράφησε νομίζω πάλι. Το θέμα είναι όμως ότι τα λέει ο συγκεκριμένος ο οποίος. Ήταν στην κυβέρνηση 4 χρόνια και αναμένεται να αλλάξει, όπως όλα δείχνουν. Ναι. Το θέμα είναι να ακούσουμε τι λέει αυτός που να αναλάβει σε αυτό το κομμάτι. Ο οποίος αλλάζει βέβαια άποψη ένα δίμηνο-τρίμηνο. Λέω. Και επίσης, δηλαδή, όταν ακούω το πρέπει να γίνουν τομές. Να γίνουν τομές. Ναι, και σκληρές τομές, ναι. 4 χρόνια στην κυβέρνηση. Γιατί δεν έκανες τομές. Ή τώρα έφτασε η ώρα. Οι τομές που θα πρέπει να γίνουν τώρα που θα γίνει αντιπολίτευση. Εντάξει, ρε, το ίδιο πράγμα έλεγε. Η άλλη πλευρά. Ναι, μαζί σου. Που δηλαδή, τώρα είναι λίγο στο. Ναι, δεν τα πιάνει αυτά τα ζητήματα. Εσύ είσαι μια μέσα εισαγωγικά απερχόμενη κυβέρνηση. Ήσουν κυβέρνηση 4 χρόνια. Ναι. Και έτσι, τι έκανες, ας πούμε. Τι έκανες για τις τομές τις οποίες βλέπεις ότι πρέπει να γίνουν. Έτσι. Αυτό είναι το θέμα. Όχι μόνο το συγκεκριμένο, γενικά. Εμένα μου κάνει εντύπωση πως όλοι αναρωτιούνται πάντα. Ναι, τι εννοείς. Δηλαδή αυτό το πρέπει να γίνει τομές, ναι. Ότι. Αλλά τι. Δεν μπορούμε να επέμβουμε. Το πρέπει να γίνει το μέσα, το πεις εσύ και εγώ. Ναι. Που δεν παίρνουμε αποφάσεις. Το δεν μπορούμε να. Ναι, το δεν μπορούμε να επέμβουμε και ότι υπάρχουν οι αρμόδιοι που πρέπει να πάρουν αποφάσεις. Και ναι. Δεν μπορούν να πάρουν αποφάσεις από τη στιγμή που είσαι επικεφαλής. Και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ. Ναι. Εντάξει, είπε βέβαια ότι προσπαθήσαμε να κάνουμε κάποια πράγματα και βρίσκαμε μεγάλη αντίσταση.
Ναι, οκ. Okay. Αλήθεια και αυτό. Αυτό το είδαμε να συμβαίνει. Όμως, ναι, γι' αυτό όμως είσαι κυβέρνηση, έτσι ώστε να κάμψεις αυτές τις αντιστάσεις, τέλος πάντων. Γενικότερα δεν. Ειδικά για το θέμα του μπάσκετ, ας πούμε. Δηλαδή, τι παραπάνω πρέπει να γίνει πια για να αλλάξουν τα πρόσωπα. Ναι. Τι πρέπει να γίνει, να μην γίνει προτάσμα του χρόνου. Μα και μόνο που μπαίνει στην κουβέντα. Και λέει, ας πούμε, ότι πρέπει να αλλάξει. Εγώ θα σου πω, επειδή το είπε και με το όνομα, για τον Βασιλακόπουλο, ας πούμε. Και δες τι γίνεται στην Σερβία, τι γίνεται στην Τουρκία, τι γίνεται στην τάδε χώρα. Και εδώ έχουμε έναν άνθρωπο με τόσα χρόνια. Mm-hmm. Και το συζητάμε. Δεν υπάρχει άνθρωπο του μπάσκετ που να μην το συζητάει αυτό το πράγμα. Ναι. Όμως δεν αλλάζει τίποτα τόσα χρόνια. Mm-hmm. Τίποτα. Αλλάζουν τα πρόσωπα γενικότερα γύρω-γύρω, αλλάζουν οι καταστάσεις, αλλάζουν. Αλλά... περίεργοι εμφανίζονται, φεύγουν. Ναι, αυτό μένει εκεί. Το θέμα. Και όλοι το συζητάνε. Καλά, όχι όλοι, σχεδόν όλοι το συζητάνε, γιατί είναι και μερικοί που είναι μαζί. Και δεν γίνεται τίποτα. Δηλαδή αυτή η ατάκα το θυμάμαι από παιδί. Από τη μία γελάς, αλλά από την άλλη λες, ρε, δηλαδή για το Θεό. Δεν γίνεται να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων. Οκ. Βλέπω ότι ένα θέμα μπασχετικό που παίζει πολύ τελευταίο καιρό που έχει να κάνει με τον επόμενο σταθμό του Σλούκα. Ο επόμενο σταθμό του Σλούκα όλα δείχνουν θα είναι η Φενέρμπαχτσέ. Παραμείνει εκεί δηλαδή. Τι χαμός έγινε και εκεί χθες. Ο Βιερίνια. Ήταν εκεί, τον αποθέωσε τον Σλούκα. Φίλοι. Βασικά, ναι, αυτό θα έλεγα τώρα. Έχω αναπτύξει μια σχέση στο τελευταίο διάστημα. Ο Βιερίνια δεν πήγε στο γυμναστήριο που άνοιξε υπό την αιγίδα του Κώστα Σλούκα. Νομίζω ναι, είχε ανεβάσει και από εκεί κάτι. Οκ. Okay. Έχουν πολύ καλή σχέση, ναι. Από όσο ξέρω. Και γενικότερα ο Βιερίνια γουστάρει πάρα πολύ μπάσκετ. Αλήθεια του αρέσει πάρα πολύ. Γουστάρει πάρα μπάσκετ. Αντιτοκούμπο λες βλέπει. Ασχολείται. Πιστεύω ότι αν έχει χρόνο, ναι. Ναι. Και αυτό τώρα χθες για να κάνει το ταξίδι. Θα μου πει εντάξει, δεν έκανε ταξίδι μακρινό. Οκ, αλλά σε κάθε περίπτωση να πάει μέχρι στην Κωνσταντινούπολη να δει ένα πολύ ωραίο μάτς. Επειδή τον κάλεσε ο Σλούκας, νομίζω δείχνει και τη σχέση του και την αγάπη που έχει ο ίδιος για το άθλημα. Ναι, ήταν εκεί κανονικά. Στο παραδάκι φέτος, όποτε είχε την ευκαιρία, ήταν εκεί. Και είδε και ματσάρα. Εντάξει, εύκολα και έτσι φαίνεται χθες. Εντάξει, ωραίο ήταν όμως. Ναι. Χαμός έγινε. Η ματσάρα είναι τώρα το Game 7. Και υπήρχε και στην αρχή πολύ ένταση εκεί πέρα. Ναι. Δεν βγήκε αυτό που θέλαμε βέβαια, αλλά οκ. Okay. Και στην Τουρκία, για να ξέρετε, δηλαδή όπως το τελευταίο το τελικό, εντάξει, να πεις παίζει, δεν παίζει Φενέρ Γαλατά που είναι, ξέρεις, πολύ Φενέρ Μπεσίκτα, ας πούμε, που είναι πολύ μεγάλη η έχθρα και η ΕΦΕΣ, εντάξει, δεν είναι... Ανερχόμενη δεν είναι. Όχι ανερχόμενη, είναι παιδί μια ομάδα που τώρα έχει κόσμο, αλλά δεν έχει τώρα τους υπερ οπαδούς, ας πούμε. Είχε τα μάνα όμως. Τουρκία, είχε τα μάνα. Ναι. Μπορούν οπαδοί των δύο ομάδων να βρουν στο γήπεδο στο τελικό. Και στην Τουρκία. Έτσι. Στην Ισπανία, χθες το Real Barcelona θα βλέπανε μαζί. Ο άλλος είχε πάει στην Παρκελόνη μέσα με φανέλα τη Real. Εκείνο το πλάνο με τα δύο παιδάκια. Ναι, ναι. Ωραίο και εκείνο. Ναι. Σε μερικούς δεν αρέσει. Βέβαια, γιατί σου λέει πολύ πολιτισμός, ρε. Δηλαδή, είδα και αυτά τα σχόλια. Είναι και εσύ, είναι θέατρο. Είδα και αυτά τα σχόλια. Ναι, ναι, τα είδα και αυτά τα σχόλια στο Twitter. Λέγανε μερικοί ότι, οκ, ρε φίλε, τι το θες αυτό το πράγμα τώρα να είναι δίπλα τώρα Real Barcelona. Πολύς πολιτισμός δεν. Δεν μας κάνει αυτό εμάς. Εδώ, αν γινόταν αυτό, θα λέγαμε πού πήγε αυτός με τη φανέλα του τάδε. Τι φλόρος είναι αυτός, ρε εσύ. Όχι. Γιατί πήγε με τη φανέλα αφού τη έχει. Α, θα λέγαμε τι πήγε να κάνει με τη φανέλα αυτή. Α, ότι προκάλεσε τη μοίρα του κάπως. Είναι φυσιολογικό να γίνει. Ναι, και καλά έπαθε κιόλας γιατί αυτός είναι αυτή που πήγε. Είναι ναι, λογικό γι' αυτό. Το ελληνικό παράδοξο, τέλος πάντων. Okay. Γενικά εντάξει, στην Τουρκία ας πούμε, υπάρχει ένταση ρε παιδί μου, αλλά το ζουν. Και το. Ναι. Επίσης, το δουλεύουν κάπως. Στα περισσότερα γήπεδα δεν υπάρχει αυτό το πλεξιγκλάς που έχουμε στους πάγκους εμείς. Σχεδόν σε όλα. Τώρα υπάρχει μια ιδιαιτερότητα με τον Αταμάν και τη Φενέρ. Που φορούσε και τα ακουστικά για να μην ακούει, του λέγανε. Ναι, ναι. Πρόσεξε όμως λίγο, δεν του την έχει πέσει κανένας να τον πινελίγει για την οικογένειά του. Ναι. Έτσι. Και γενικότερα για τον ίδιο. Ναι, δεν σου αφήνω να αυτό. Επίσης στην Ελλάδα είναι πολύ, ρε παιδί μου. Καθημερινό, δεν είναι κάτι το φοβερό. Ναι, άμα δεν βρει μάνα παιδί, δεν έχει πάει στο γήπεδο. Τέλος πάντων. Υπάρχει πάντως στην Ευρώπη, έχουμε ακόμα τελικούς τέτοια, ένα χαμό. Χθες με το Real Barcelona. Ωραίο παιχνίδι ήταν χθες αυτό. Έχασε μεγάλη ευκαιρία η Real να το σηκώσει και έτσι με ένα από την Μπαρσελόνα. Okay. Δεν βγήκαν αυτό που θέλαμε χθες, αλλά δεν πειράζει. Ναι, πήγαμε άσχημα. Ναι. Έλα, ρε, εσύ. Καταρχάς, εσύ είχαμε over 1,5 τρίποντο των Μίσιτς της ΕΦΕΣ και είχε ένα στα 7. Ένα έβαλε. Ένα στα 7. Βάλε και ένα ακόμα, ρε φίλε. Ο οποίος ήταν τα βάζει τα τρίποντα, δεν τα βάλαμε στην τύχη. Ναι. Το έχουμε πιάσει 700 φορές. Ναι, ναι. Βάζει ένα στο ξεκίνημα, πρώτο δεκάλεπτο και έχει άλλα 6 λες, μετά. Εντάξει, καλά είμαστε. Ναι, έχει άλλα 6 και τα χάνει όλα. Μπράβο, συγχαρητήρια. Εντάξει, καλύτερη Φενέρ χθες, ρε. Επίσης, την κέρδισε εύκολα. Δεν μας ενδιαφέρει. Ένα τρίποντα ακόμα θέλαμε. Την κέρδισε εύκολα και επίσης, ήταν σε καλή μέρα. Επίσης είχαμε παίξει Ρεάλ και. Βασίλη, μην τρέφει με τον Γιώζη. Α, ναι, σωστά είναι και αυτό. Εκείνο τώρα δεν ξέρω αν είναι Μίσιτς ή Μίτσιτς, αλλά τέλος πάντων. Εγώ Μίσιτς το λέω. Αυτά και για το μπάσκετ.
γενικότερα περιμένουμε αύριο, νομίζω, μία μέρα με άφηξη, αν όλα πάνε καλά, Ισμαήλ Σίλβα. Που λογικά η άφηξη θα γίνει γνωστή σήμερα, αν είναι να γίνει αύριο. Έχεις δει η μούτρα Ισμαήλ Σίλβα, ε? Ναι. Τι σου βγάζει? Όχι με χαλάει, το ότι είναι κοντός λίγο με προβληματίζει, αλλά okay. Όχι, εγώ μαζί του είμαι. Καλά. Αλήμωνα, θα είναι σύμφωνα να ήταν. Ας ρίξουμε λίγο επιτέλους το μέσο όρο στο ύψος. Έλλειος δηλαδή. Φτάνει για με τους ψηλούς όλους. Okay. Έχει πάω, ξέρετε μου τρόμος. Ναι. Σου φαίνει και λίγο σε ζαμπά. Ψιλοταριάζει. Δηλαδή τώρα έχεις από μία ζαμπά σε μούτρα. Ναι. Στα υπόλοιπα δεν ξέρω okay. ακόμα. Έχεις από μία Ροντρίγκο. Μάτος. Ροντρίγκο, ναι, είναι ο Ροντρίγκο. Είναι ζαμπά. Λίγο γυαλισμένο μου φαίνεται. Σίλβα. Ξεχνάω Βραζιλιάνο. Και από την άλλη, έχει τον Ενρίκε. Ο Ενρίκε, πώς γίνεται να είναι Βραζιλιάνο. Α, ναι. Εντάξει, Μαωρίσιο είναι στη μέση κάπου. Ναι. Δεν... Αλλά ρε φίλε, ο Ενρίκε, πώς γίνεται να είναι έτσι ξαφνικά τέτοια. Έχει ένα μάτι σήμερα εκεί στη Βραζιλία που είναι. Δεν ξέρω, νομίζω σήμερα είναι. Ναι. Ένα φιλανθρωπικού χαρακτήρα και όλα αυτά. Κάτι, αυτό εκεί πέρα στην πόλη του πρέπει να είναι. Είναι σημαντικό. Ναι, δηλαδή, ας πούμε, σε αυτό το παιχνίδι σήμερα είναι και ο Κώστα τη Γιουβέντου. Ο Ντόγκλα Κώστα. Ναι. Είναι λίγο περίπτωση εκεί πέρα. Περιμένει και αυτό. Είναι φιλανθρωπικό γιατί. Γιατί είναι. Γενικότερα στη Βραζιλία έχουν διάφορα θέματα, ρε παιδί μου, κατάλαβε. Ένα φιλανθρωπικό παιχνίδι, δηλαδή ποιο θα το βοηθήσει, αυτό θέλω να πω. Για να παίζει φιλανθρωπικό. Γιατί στη Βραζιλία γενικότερα. Υπάρχει. Βλέπει στο Κόπα Αμέρικα ότι υπάρχει θέμα. Δεν γεμίζουν τα γήπεδα με τίποτα. Ναι. Έχουν και κρυβά εστία, βέβαια, έτσι. Δεν έχω δει λεπτό. Μόνο εικόνε έχω δει και βίντεο από κόλλα. Με πήρε χθε ο Κόλκα στο λαιμό του που μου είπε ότι η Αργεντινή είναι μονόδρομο και όλα αυτά, όχι παίξτην. Και εγώ έλεγα όχι, γιατί είναι Αργεντινή. Αλλά να, στραβωμάρα. Δεν συνεχίζει τώρα η Αργεντινή. Δύσκολα τώρα γιατί πρέπει να κερδίσει το τελευταίο. Το Κατάρ. Η Κολομβία νομίζω είναι πρώτη. Ναι. Θα σου πω δύσκολα είναι γιατί δεν μπορεί να την εμπιστευτεί ρε. Και παίζει με την πλάτη στον τοίχο ακόμα πιο δύσκολα. Ναι, ναι, ναι. Αυτοί έχουν και πρόβλημα ψυχολογικό πλέον, είναι ξεκάθαρο. Είπε ο Μέση εκεί ότι πρέπει να παλέψουμε και όλα αυτά. Ναι, 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 αλλά Μέση δεν. Δεν ρε, τι θα σε κάνουμε. Ναι. Και η Κολομβία που την είχαμε over 1,5 στο 87 έκανε 1-0. Κακή μέρα θα θυμάται καθαρά. Κακή μέρα. Αγάπη γενικότερα. Γιατί το καταλαβαίνει σε όλα. Βγήκε και έτσι. Και αυτά. Πάλι καλά, σήμερα υπάρχει Ουρουγουάη, θα μας σώσει. Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει. Αυτά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Παρέα μαζί μας και σήμερα ήταν ο Φτίκας, ο οποίος βρίσκεται στην κάτω τούμπα Απόλλωνο στο Τελευταίο 39 πάνω από τον κήπο του Καλού. Υπάρχουν εκεί πάρα πολλές επιλογές σε μπλακάκια και είδη υγιεινής, με νέες προσφορές που τρέχουν όλο αυτό το διάστημα. 905-503 το τηλέφωνο του Φτίκα. Τα ΝΑΚ είναι παρέα μαζί μας φυσικά. Πολλά τα καταστήματα στην πόλη. Τσιμισκή με Αριστοτέλους, Πλατεία Αγίας Σοφίας, Μετέρνιαν Κόσμος και πολλά στόκ ανατολικά, δυτικά και στο κέντρο με εκτός που φτάνουν και τα 70%. Ελευθέρωση με και όσοι ταξιδεύουν και φυσικά ΝΑΚ.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Αυτά. Επιστρέφουμε λοιπόν, αύριο. Θα είμαστε εδώ και αύριο, Θεού θέλατος χειρού επιτρέποντος. Ακολουθεί ο Γιώργος Παναγιωτίδης για την επόμενη ώρα. Εδώ με ενημέρωση για όλα τα θέματα και όλες τις ομάδες. Εμείς εδώ ξανά αύριο, πάμε 24 στις 2 Παρασκευή. Τέλος εβδομάδα θα είσαι με αυτά και με αυτά. Τι είπα? 12 στις 2. Στις 2, 12 με 2, αυτό είπα. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια ό,τι κάνετε.